Ένα μήνα λείπετε. Μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Πάμε. Έχω τραβήξει όλο το λούκι. Πάμε από τα βασικά. Τι. Ακούτε Λίμπερο. Λίμπερο, ναι. 107,4. Αλήθεια είναι αυτό. Ακούτε ΠΑΟ 24. Αλήθεια είναι και αυτό. Η ώρα είναι, όπως πάντα, 12 και 17, 16 και 17. Ναι, για ο συνταξιούχος καθυστερεί πάντα να βγει. Στα μικρόφωνα, ο Άκης Ακυζηλόγλου. Τώρα πάει να με μπαρέψει. Με λέει πρώτο. Αφού είσαι από εκεί, ρε παπά. Από αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία φωτογραφία του Μίχελ είναι αυτή που βάλαμε, που θέλω να δώσω καμιά κεφαλιά. Γιατί είναι έτσι, γιατί είμαι έτσι εγώ. Γιατί είμαι καλύτερο. Ο Σταύρος Κόλκας είναι εδώ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ήδη παίζει τις ειδήσεις, είδηση. Ναι. Ότι κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Είναι το πραξικόπημα και μετά εγώ. Τα συγχαρητήριά μας στην αγάπη Γαβριλίδου που την ώρα που η Τουρκία πεζότανε 50-50 ανέβασε φωτογραφία στο Instagram τον εαυτό της. Ήξερε. Ήξερε, ναι, ναι. Ήξερε που ήταν προγραμματισμένη από πριν. Ήταν χαλαρή. Ναι. Και Δημήτρη Ρομπατζόγλου εδώ μαζί σας. Ο Ρομπατζόγλου, ο οποίος παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή... Η εκπομπή μας μεταδίδεται με εμάς παρουσιαστές κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή. 12 με 2. Επειδή είμαστε σοβαροί επαγγελματίες. Με ρώτησε ένας φίλος στο αεροδρόμιο που φτάναμε, ναι. Τι ώρα κάνεις εκπομπή. Υπάρχει χειρότερο. Δεν μας ξέρει καθόλου. Ρε, υπάρχει χειρότερο. Υπάρχει χειρότερο να σε δει φίλος σου και ακροατής του σταθμού και να πει ναι, σε ακούω που κάνεις κάθε μέρα με τον Ασλάμα. Και να έκανες εσύ πέρσι με τον Ασλάμα. Ναι, ναι, ναι. Ή ναι, ναι, με τη Δώρα Τζαμπάζη σας ακούω κάθε πρωί. Είστε πολύ καλή. Ναι, ρε. Έλα, ρε, Δωρίτσα. Άσχετο. Όχι, δεν είναι καθόλου άσχετο. Αυτά είναι τα βασικά λοιπόν με τα οποία πρέπει να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή σήμερα, Τρίτη 19 Ιουλίου. Έχασε και τις μέρες ο άλλος. Ναι, τις έχασα. Αυτά είναι τα βασικά. Όλα τα άλλα έπονται. Έπονται. Ναι. Όπως γνωρίζετε, όσοι δεν ξέρουν να τους το πούμε, ασχολούμαστε κυρίως με την θεματολογία του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα. Έτσι, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον Αμερικανό αθλητή που έκλεισε η ομάδα μπάσκετ. Μία ακόμα μεταγραφή από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, φίλε. 203. Μεγάλος παίκτης έρχεται. Πού στο μπάσκετ. Εσύ, σε ηλικία. Όχι. Σε νούμερα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Νίκος Μοσοβίτης. Είναι νούμερο μεγάλο. Ήδη έχουμε είδηση στο βόλι με ανανέωση ενός αθλητή. Έχουμε εξελίξει το ποδόσφαιρο. Έχουμε φιλικό του ΠΑΟΚ και δίνουμε και εισιτήρια. Θα αναφερθούμε σε ό,τι συνέβη στην προετοιμασία σε όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε τον κύριο Λούμπος Μίχελ να μας μιλάει και πώς ακριβώς απαντάει σε ερωτήσεις μεταγραφικού περιεχομένου, τι γίνεται δηλαδή από εδώ και πέρα, που έχει μια αξία, ειδικά αν ο ΠΑΟΚ αποχαιτεί στον ΜΑΚ, και βάζω το αν γιατί μπάλα είναι, δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση ακόμα, και ίσως να προλάβουμε να ανοίξουμε και γραμμές για να τα πούμε. Αυτά είναι τα βασικά για να ξανασυστηθούμε. Όπως καταλάβατε, επέστρεψε ο Αντώνης Κανάκης. Είναι στο κέντρο και συντονίζει την εκπομπή κανονικά. Δεν θα ξεφύγει τίποτα. Τον Καλυβάτσι που θα πάρουμε. Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας. Γράφεται FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Δεν είχαμε φωτογραφία, φίλε, τι να κάνουμε. Αφήνετε μήνυμα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε και στην ομάδα μας στο Facebook βεβαίως, ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο. Έτσι λέγεται, το ΠΑΟ 24 στον Λίμπερο 107,4. Να μας πείτε πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε με χορηγούς. Αναδομό. Έμαθα ωραία πράγματα για την αναδομό. Και άλλα ωραία πράγματα. Βάζει ο Σαββίδης κανένα καρεκλάκι ή αφιερώματα. Πάει ο άλλος, αλλάζει όλο το μουσείο, φτιάχνει την μπουτίκ, κάνει ράνι από την τσέπη του. Κουβέντα όλοι, σαλιάριδες, σαλιάριδες. Ναι, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Πήγε, τι έβαλε, καρεκλάκι ο Σαββίδης, το παλατάκι, δεν λένε. Ποιος ανέλαβε την... την επέκταση του μουσείου, την διαφορετική δόμηση της μπουτίκ, το άπλωμά της τέλος πάντων, τη μεγαλώνει νομίζω, αν κατάλαβα καλά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, την κάνει αναδομό με δικά της λεφτά. Όλο το γήπεδο το κλειστό του ΠΑΟΚ, που δεν ανήκει στην ομάδα μπάσκετ μόνο, όλο το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση αναδόμησης από την αναδομό, που βέβαια ασχολείται με κάθε είδους ανακαίνιση, έτσι όχι μόνο με το γήπεδο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, απλώς είναι κάτι το οποίο προβάλλεται και προβάλλουμε και εμείς. Ο Νίκος είναι μπασκετικός ΠΑΟΚ σύζυγος, φίλε.
Θα δηλαδή, το δεις εκεί. Δεν μπορεί, στο ποδόσφαιρο να... δεν. Δεν το αρέσει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Έλα ρε. Είναι μπασκετικό. Είναι ο κλασικός μπασκετικός παοξίδες. Αυτοί οι 80 που υπάρχουν σύνολο. Λίγο παραπάνω. Παοξίδες μπασκετικοί. Ναι. Που τους βλέπεις περισσότερο στον μπάσκετ από στο ποδόσφαιρο. Ο Πανάκας. Πάει και στο ποδόσφαιρο ο Κωνσταντίνος. Αλλά άντε, είναι μπασκετικός ο Πανάκας. Είναι και ταινιστικός. Ο Καραμπέρης. Έλα, ρε, Καραμπέρης τώρα, ρε, φίλε. Έγινε μπασκετικός. Τεσσεράκια ήταν στα μπάχαλα όλα τη Ελλάδα. Αφού δεν έκανε τώρα 20 χρόνια. Όχι, ρε, παιδιά, παραπάνω. Έλα, ρε, Καραμπέρης είναι καθαρός ποδοσφαιρικός. Μεταγραφή είναι. Νομίζεις. Έλα, ρε, τώρα ξεκόλα. Άλλο τι γεννήθηκε. Άλλο τι γεννήθηκε. Τώρα τι είναι. Τι τώρα. Είναι μπασκετικός. Να σου κάνει ανάλυση για ζώνη, για. Ποιος ο Καραμπέρης. Ούτε καταλαβαίνει τι βλέπει. Γιατί τε βρίζει. Ούτε καταλαβαίνει. Λοιπόν, με την αναδομό ξεκινάμε. Πρώτη ώρα τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508 για ανακαινήσεις με 6 άτοκες δόσεις. Εκεί όπου μπορείτε να κλείσετε και επίσκεψη μηχανικού στο χώρο σας πριν από οποιαδήποτε εργασία για να μιλήσετε, να συνοηθείτε, να πάρετε ιδέες από τον επαγγελματία. Ωραία. Πες και την ΟΤΕΚΟ. Και ΟΤΕΚΟ. Το ΟΚΤΕΟ δίπλα στο κόσμος, γρήγορα, εύκολα, οικονομικά. Και τώρα οπωσδήποτε πρέπει να περάσετε έλεγχο αυτοκίνητου πριν φύγετε διακοπές, να κάνετε όλα για να μην έχετε άγχος με το αυτοκίνητο. 10-20-30 για να κλείσετε ραντεβού με ειδικές τιμές για ανέργους και πολυτέκνους στην ΟΤΕΚΟ για αυτοκίνητα, για επαγγελματικά, για φορτηγά, για δίκυκλα. Τα πάντα στην ΟΤΕΚΟ. Και να πούμε ότι έχουμε έναν διαγωνισμό σε εξέλιξη που την επόμενη Δευτέρα στην εκπομπή του Γιώργου Τζαγόρα θα γίνει η κλήρωση. Κληρώνουμε ένα εξαιρετικό δώρο, μια υποτροφία αξίας 1.900 ευρώ για να πάρετε διπλώμα είτε στον τομέα του τουρισμού είτε στον τομέα της πληροφορικής, ό,τι διαλέξετε εσείς. Και για να συμμετέχετε πρέπει να πληκτρολογήσετε FM, να αφήσετε κενό, να γράψετε το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα που προτιμάτε και αποστολή στο 54526, να τώρα που είναι καλοκαίρι και που σκέφτεστε όλοι τι θα κάνουν τα παιδιά σας, που τα παιδιά σας έρχονται και σας λένε θα βοηθήσει το διπλώμα αλλά κοστίζει περίπου 2.000. Να ξέρετε ότι μέσω των Data Labs, που μέσα στη σεζόν ήταν αρκετές φορές και χορηγός σε αυτήν εδώ την εκπομπή, κληρώνουμε την ερχόμενη Δευτέρα μια τέτοια υποτροφία είτε στον τουρισμό είτε στην πληροφορική FM και ένα ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα που θέλετε. 54526 τα μαζεύει η Μαριλής και Δευτέρα απόγευμα στην εκπομπή στο πέναλτι θα γίνει η κλήρωση. Μήνυματα δεν έχουμε. Να μας καλωσορίσει κάποιος, να μας πώς ρε, στην ομάδα μας. Σου στείλα αμέσως ο άλλος, κατευθείαν, ο Μάνος. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή, καλώς ήρθατε, μας λείψατε. Τι ώρα θα είναι η παρουσίαση της νέας φανέλας. Όλα τα ρωτάει. Ωραία, ωραία. Την καλημέρα μας το Μάνο. Την καλημέρα και όσους θα στείλουν από εδώ και πέρα μήνυμα για να μας καλησπερίσουν και να ξεκινήσουμε την επαφή, είτε με ρωτήσεις, είτε με απόψεις για ό,τι βλέπουν, για ό,τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Την Πέμπτη το βράδυ έχουμε μια από αυτές τις ωραίες καλοκαιρινές βραδιές με φιλικό στην Τούμπα. Όλοι έχουμε αναμνήσεις από τέτοιου είδους φιλικά καλοκαιρινά, τα οποία περιορίστηκαν τα τελευταία χρόνια επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει η Ευρώπη από νωρίς. Έχουν αλλάξει τα προγράμματα. Ναι. Ουσιαστικά το καλεντάρι έχει αλλάξει και μας έχει στερήσει εκείνα τα ωραία τα φιλικά. Ναι, τα... ναι. Ναι, ρε, ακόμα και το πρωτάλληλο αρχίζει 20 Αυγούστου. Είναι δυνατό, ρε. Εγώ πίστευα 27 θα αρχίσει. Στη γενέθλιά μου, ρεάκι, να μην πιούμε δηλαδή 5 μπουκάλια στο μαγαζί. Θα την κάνουμε τη δουλειά και μετά θα τα πίναμε. Γιατί έχουμε στο κομπό την πρώτη αγωνιστική. Συνήθως 27 παίζει ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πέμπτη βράδυ, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δίνει ένα από αυτά τα καλοκαιρινά φιλικά τα οποία μας έλειψαν εδώ στην Τούμπα. Γιατί βλέπουμε φιλικά εμείς στο εξωτερικό, αλλά και εσείς μέσω τηλεοπτικών μεταδόσεων. Στις 8.30 ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Και χρονικά, αν το δούμε, είναι κοντά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι αρκετά σημαντικό το τεστ. Μέρες πριν το παιχνίδι. Έτσι. Δίνουμε 5 εισιτήρια για να βρεθείτε στην Τούμπα και να δείτε αυτή την ομάδα η οποία σιγά σιγά διαμορφώνεται, παρουσιάζει ενδιαφέρον, μια γεμάτη ομάδα με νέα πρόσωπα που από νωρίς μπαίνουν στο κλίμα και προσφέρουν πράγματα. Για να τους τονώσετε κιόλας πριν ταξιδέψουν για την Ολλανδία και πάλι για να παίξουν με τον Άγιαξ. Όλα αυτά μαζί. Γεμίστε ρε την Τούμπα. Καλή αύρα, θετική ενέργεια. FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ φιλικό έτσι, στο 54526 για να κληρώσουμε 5 εισιτήρια στο τέλος της εκπομπής. FM και ενώ ΠΑΟΚ φιλικό στο 54526. Η φανέλα στις 3 η ώρα το μεσημέρι με ενημερώνει ο Γρός Ατρίδης η αυτή διαδικασία της παρουσίασης. Διαδικτυακά έτσι μέσα από το κανάλι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
θα έχουμε και την σύνδεση την απαραίτητη. Το κανάλι του ΠΑΟΚ δεν μπαίνει, ρε φίλε, στις πλατφόρμες. Ποιες? Στις πλατφόρμες. Δηλαδή. Ναι, ναι, κανάλι του ΠΑΟΚ. Να βλέπω. Εδώ βλέπω το Τζουκαλά κάθε μέρα. Και δεν με βλέπω το κανάλι του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν στο διαδίκτυο είναι μόνο. Ποιο διαδίκτυο, όχι, να γίνει κανάλι. Θα πάρει την άδεια. Α, δεν κανάλι. Θα πάρει την άδεια ο μεγαλομέτοχος, ο οποίος είναι και ο πλέον πιθανός ή ο πιο συνεπής. Ναι, ο πιο καθαρός με βάση αυτά που απαιτεί η κυβέρνηση. Θα πάρει την άδεια και θα αλλάξει η κατάσταση. Φλογητά δεν μας πιάνει ένας, ρε. Υπάρχει πιθανότητα να μας πιάνει κάποιος στα φλογητά. Ξύνει και παραλιακά ξύνει γιατί έχει κάτι σταθμούς από Κατερίνη. Α, ναι. Ναι, κάτι ξύπνει, παίζουν με 30 κιλοβάτ. Να διαβάσουμε εμείς 35. Ξύνει λίγο. Είναι άμα, ραδιοφωνική έκφραση. Άμα θα έρθει ο λογαριασμός μετά, να δούμε ποιος θα τον πληρώσει άμα βγαίνουμε με 35. Πρώτο μήνυμα από το φίλο του 203ο Πασχετικό. Μεγάλος παίκτης δεν είναι. Είναι απλά πολύ καλό σουτέρ και σοβαρό παιδί. Πού τον ξέρεις, ρε φίλε. Συνεχίζω όμως και τρελαίνομαι με το ότι δίνουμε 50 χιλιάρικα για δίχρωμα καρεκλάκια και 30 για παίκτες. Τα καρεκλάκια, ρε παιδιά, στο γήπεδο, γιατί δεν είναι ασπρόμαυρα. Και άλλο μου το. Στο Πάοκ Σπορτς Αρένα. Ναι. Τώρα ασπρόμαυρα. Τώρα γίνονται. Γίνονται ασπρόμαυρα. Ναι, αυτό καλά έκανε και στράβος ο άλλος και τα κάνει ασπρόμαυρα. Είναι δυνατόν. Την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν και από Σουηδία, βλέπω εδώ. Εννοείται, γνωστή. Παρακαλάει. Σουηδίο παθή του Πάου. Live video. Φίλος, live video δεν έχει σήμερα. Πούλησε αυτό, ε. Πούλησε, ρε. Αφού φαίνεται ότι μόνο 8 είσαι. Σε διασκεδάζαμε. Εντάξει, φτυλιζόμαστε εμείς για να γελάτε εσείς. Είδα μια μεταφορική εδώ. Μπέρε. Οδηγούσε ο Μπρίκτ. Μπρίκτ έφερε τα πράγματα. Ναι, για ακόμα μια φορά, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι ειρωνία για τον παίχτη. Είναι ειρωνία για την απάτη των υπευθύνων που είναι ο Μπρίκτ, ο οποίος αποκτήθηκε, ξέρω εγώ, 25 Ιουλίου και μέχρι. Όχι, 25. Μια 20, Παρασκευή. Ναι, και έκανε να έρθει 10 μέρες. Και η μόνιμη απάντηση είναι μαζεύει τα πράγματά του. Μία μαζεύει τα πράγματα. Δύο μέρες μαζεύει τα πράγματα. Τρεις μαζεύει τα πράγματα. Βγήκε το ανέκδοτο. Δεν έχει να κάνει με τον παίχτη. Να σου πω τώρα, γιατί κάθεσαι. Να σου το κάθομαι και το σκέφτομαι. Μα όλα παρεξηγούνται, ρε φίλε. Εντάξει, άσε τα παρεξηγούνται. Δεν πάει. Έλα, εντάξει, χιούμορ είναι. Δεν γίνεται να έχουν όλοι χιούμορ. Όποιος παρεξηγείται, εντάξει. Μια ωραία φωτογραφία μας έστειλε φίλος από Κορινό. Beach Bar. Του Κωνσταντινίδη είναι. Με μεγάλη έτσι αφίσα ΠΑΟΚ. Beach Bar στα Κος. Είναι ΠΑΟΚ το Beach Bar. Αυτό θα είναι κανένα camp του ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Στείλτε κι εσείς, αν έχετε καμιά παραλία ωραία να διαφημίσετε. Αυτή είναι ιδιαίτερη, ρε φίλε. Τώρα αυτό το πράγμα είναι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Όχι, ρε. Μπορεί να έχει καμιά καλή μπροστά του. Γενικά, ό,τι θέα σοβαρή έχετε, στείλτε την. Εμείς είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Και τα παιδιά, επειδή ήταν 15 μέρες πάνω, ναι, άσε τώρα, στην Ολλανδία, στο ψοφόκριο. Τα ελάφια πάλι, ρε φίλε. Ξεσάλωσαν, ε. Φίλε Αλέξη που στέλνεις μήνυμα, σε λίγο θα ακούσουμε τον Μίχελ και θα μιλήσουμε για τις τοποθετήσεις του για τα μεταγραφικά. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τα στοιχεία, έτσι, ένα-δύο πρώτα στοιχεία για τον Σάιμπερ, τον Αμερικανό γκάρ που ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Η ομάδα Βόλεϊ ανακοίνωσε την παραμονή του Παντακίδη. Για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Παντακίδης παραμένει στον ΠΑΟΚ. Και μακάρι να είναι υγιής, γιατί πέρυσι είχε πολλά και διάφορα, ταλαιπώρησαν. Έτσι θα πάμε. Θυμίζουμε μέχρι τις 2 μηνύματα για να κερδίσετε εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Απόλλων Λεμεσού, 5η βράδυ στην Τούμπα. FM, κενό, ΠΑΟΚ φιλικό, όνομα τεπώνυμο, στο 545-26. Να ακούσουμε τι ώρα είναι, ένα μικρό διάλειμμα και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα-γρήγορα με την μεταγραφή στο μπάσκετ, με τις δηλώσεις του Μίχελ. Τα νεότερα για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τις δικές μας εντυπώσεις και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε εσείς, γραμμές, πρόγραμμα είχαμε, πολλά και διάφορα, έρχονται φωτογραφίες από παραλίες στο μεταξύ. Εντάξει, μαζί πάμε και με παραλίες. Εδώ είμαστε και πάλι, Λίμπερο 107,4, η ώρα είναι σχεδόν μία παρατέταρτο, είναι η κανονική εκπομπή, όχι από τα κινέζικα, δηλαδή η αυθεντική, άμα κοιτάξετε την ούγια, έχει σφραγίδα ΠΑΟΚ 24,
είναι η authentic, η ακριβή, όπως η φανέλα του ΠΑΟΚ, και είναι με Τσορμπατζόγλου, Κόλκα κανονικά και Άκη Αξιλόγλου, μέχρι τις 2 πάμε παρέα. Φίλε Γιάννη, που ρωτάς για τα εισιτήρια του φιλικού, από 10 ευρώ στα πέταλα, 15 στις θύρες 5-6, 20 στη θύρα 2, στη θύρα 3, 30 ευρώ στη θύρα 1. Εμείς θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια στο τέλος εκπομπής. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, ΠΑΟΚ, φιλικό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526 για τον αγώνα 5η βράδυ, ΠΑΟΚ Απόλλων Λεμεσού, στην Τούμπα, 8:30. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Είπαμε πρώτη είδηση με μπάσκετ, με Νίκο Μοσχοβίτη, να μας πει δύο πράγματα για το ποιος είναι αυτός ο Αμερικανός και αυτός νεαρός σχετικά σε ηλικία, όπως και οι προηγούμενοι παίκτες που αποκτήθηκαν, κατά μέσο όρο τέλος πάντων, γιατί νομίζω ότι για εκεί στρέφεται η ΚΑΕ, σε μια ομάδα με μεγαλύτερη ταχύτητα, ενέργεια και πολλούς βεβαίως νέους παίκτες, αναγκαστικά ή όχι. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά? Όλα καλά. Είδες πως αλλάζει η ζωή? Ναι, εσύ ναι. Στο τηλέφωνο, εμείς στο στούντιο. Αύριο μεθαύριο πάλι εσύ στούντιο, εμείς τηλέφωνο. Γίνονται αυτά, Νίκο, γίνονται αυτά, δεν είναι? Λοιπόν, αυτός είναι ο τέταρτος που ανακοινώνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, ο τέταρτος που ανακοινώνει, τρίτη μεταγραφή, γιατί ο Κλάντον, εντάξει, σαν μεταγραφή ουσιαστικά, αλλά επειδή ήταν και πέρσι, ας το πούμε ανανέωση. Είναι ο Σέρβος, ο νεαρός, ο playmaker, πώς τον είπαμε, ο Μιλιάνοβιτς. Υπάρχει αυτός, δε φίλε? Είναι καλός παίκτης, έχει πολύ καλά στοιχεία. Τεόντοτσις μου θέλεις. Μπορεί να μην είναι τρελός σκόρερ, αλλά είναι οργανωτής, γρήγορος, καλός ασίστ. Έχει καλά στοιχεία ο συγκεκριμένος. Έπαιζε Ισπανία. Είναι παίκτης σίγουρα άλλης ταχύτητας. Δεν είναι, ας πούμε, Χάτσερ, που ήταν περισσότερο σκόρερ παρά οργανωτής για τους συμπαίκτες του. Μάλιστα. Ο Κλάντον Μιλιένοβιτς, ο Αμερικανός με τα μαλλιά, πώς τον είπαμε? Ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ. Αυτός υπάρχει. Τριάρι. Τεσάρι. 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 Τι παίζει με πλάτη? 98, σε... Ναι. 98 τεσάρι. Ένα τεσάρι πήγαμε μια φορά, ένα 98 και έπαιξε ένα παιχνίδι. Με... Ποιος είναι, άντρα σας δω μπασκετικούς. Κυρίως το παιχνίδι του, αλλά και από πέρσι την καλύτερη του χρονιά που έκανε στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή, και αυτός περίπου στα ίδια νούμερα με το Cyber, στους 16 πόντους. Μεγάλη αλλαγή, δηλαδή ο τύπος αυτός ήταν 118 κιλά και πήγε στα 102. Και παρότι έχασε 16 κιλά, άρχισε να παίζει πιο κοντά στη ρακέτα από ό,τι παίζε πριν. Δεύτερος λοιπόν, αυτός που αποκτάται σήμερα από κολέγιο, έτσι είναι? Ναι, ναι. Για πες μας. Ο ΠΑΟΚ είχε βάλει στόχο έτσι κι αλλιώς μέχρι δύο ρούκι να πάρει ο ένας ο τέλος, ο δεύτερος είναι αυτός, ο Σάιμπερτ. Και αυτός ένας παίχτης, όταν μιλάμε για παίχτη που έρχεται από κολέγιο, πρέπει πάντα να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, γιατί είναι παιδιά που πρώτη φορά περνάνε τον Ατλαντικό, πρώτη φορά δουλεύουν επαγγελματικά, και ο συγκεκριμένος δούλεψε και πέρσι επαγγελματικά, γιατί ήταν στην D-League του NBA. Ένας παίχτης με πολύ καλή χρονιά την τελευταία του στο Πανεπιστήμιο, στο Dayton, με 16,1 πόντους μέσο όρο, 40, πέρσι είχε 13,1 στην D-League, έτσι, 13,1 πόντους και 40,1% στα τρίποντα, σε περίπου 25 λεπτά συμμετοχής. Η ομάδα λεγόταν Airy Bay Hawks, ήταν η ομάδα που συνεργάζεται με τους Orlando Magic στην παρασκευαστική λίγκα του NBA. Παίχτης που βρέθηκε πέρσι στο Summer League του Orlando, προσπάθησε να πάρει συμβόλαιο με τους Orlando Magic, δεν τα κατάφερε, και ένας παίχτης που είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, ξεκίνησε από ένα πανεπιστήμιο και στην πορεία πήγε σε άλλο. Ο Σάιμπερτ ήταν στο πανεπιστήμιο του Ohio State τα πρώτα δύο χρόνια της καριέρας του. Που είναι καλό κολέγιο. Είναι από τα κορυφαία, όχι απλά καλό. Αλλά εκεί τη δεύτερη σεζόν άρχισε να χάνει τον χρόνο συμμετοχής του. Υπάρχει ένα σχετικό θέμα στο ΠΑΟ 24 με την καριέρα του. Ως τώρα, κάπου εκεί ο προπονητής που έχουν στο Ohio State, και ξέρετε οι προπονητές είναι σαν το TEM, ο συγκεκριμένος που έχει στο Ohio είναι από το 2004 και είναι ακόμα εκεί. Πολύ θεμελιώδες στοιχείο στο παιχνίδι του η άμυνα. Ο Cyber τότε δεν ήταν παίκτης που έβαζε και πολύ μεγάλο, δεν έβαινε και πολύ μεγάλη σημασία στην άμυνα. Άρχισε να χάνει τον χρόνο συμμετοχής του και κάπου εκεί πήρε την απόφαση να φύγει από το Ohio και να πάει στον Dayton. Μάλιστα, επειδή δεν είναι κάτι και τόσο συνηθισμένο,
δεν είναι και από τα πιο συνήθεια αυτό. Υπάρχει και ένας κανονισμός του NCAA το οποίο, ο οποίος λέει ότι αν φύγεις από ένα κολέγιο και να πας στο άλλο μένεις και ένα χρόνο εκτός. Όντως έμεινε ένα χρόνο εκτός. Ο Σάιμπερτ πήγε μετά στον Ντέιτον και εκεί άρχισε να βελτιώνει κατά πολύ την καριέρα του. Ασώδιο είναι, τι είναι, περί τίνος πρόκειται? Στο 2, όχι. Καθαρά διάρρη. Είναι στο 2, αρκετό τρίποντο στο παιχνίδι του, δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια είναι πάνω από το 40%. Στη τελευταία του χρονιά στον Ντέιτον έφυγε με 45,6% στα τρίποντα και 16,1% από τους μέσο όρο. Πολύ μεγάλο ποσοστό είναι 40% στα τρίποντα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Και μάλιστα πέρσι στο Summer League του Ορλάντο, στο τελευταίο του παιχνίδι που έπαιξε με την ομάδα του τον Magic, είχε 18 πόντους με 5 στα 7. Είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά το τρίποντο στο παιχνίδι του, σκόρερ, αυτό που έψαχνω πάω για αυτή τη θέση, που το ψάχνω εδώ και καιρό, δηλαδή από τη στιγμή που ήρθε ο Μιλιάνοβιτς, ένας playmaker που έχει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του, δεν είναι τόσο πολύ σκόρερ, που γεμίζει τη ρακέτα του με παίχτες που επίσης δεν είναι μεγάλοι σκόρερ, δηλαδή ο Κλάντον είναι ένας παίχτης που μπορεί να τελειώσει καλά φάση αλλά πρέπει να δημιουργήσουν και οι άλλοι γι' αυτόν. Ναι. Ο Τέιλορ είναι ένα στοίχημα που θα τον δούμε τι είναι. Υπάρχει ο Μαργαρίτης και πλέον και ο Πάκος ψάχνει και ένα πεντάρι, αν καταφέρει να το βρει από την Ελλάδα θα είναι κάτι καλό για αυτόν. Ήταν στον ψάχνει και ένα ακόμα παίχτη στην... Ποια πεντάρια μπήνανε διαθέσιμα? Ο Γλυνιαδάκης. Γλυνιαδάκης. Ποτέ δεν το γούσταρα αυτό. Σαν μαμούτρα, όχι σαν παίκτη. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Ο Σάιμπερ πάντως είναι αυτό που έχει τα στοιχεία που ψάχνει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι σκόρερ για από την περιφέρεια. Μάλιστα. Και εντάξει, από τη στιγμή που μιλάμε πάντως για ένα παίκτη που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, που ήταν τόσο χρόνο στο Πανεπιστήμιο, πάντα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και πώς θα. Τι είναι καλύτερο, δηλαδή να μπουν στην αρχή τα ντέρμπι που δεν είναι στο πρόγραμμα οι νίκες ή να μπουν παιχνίδια που υποτίθεται είμαστε πρέπει να τα πάρουμε? Τι είναι καλύτερο? Δεν νομίζω ότι παίζει και τόσο πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το πώς θα είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Δηλαδή να μην του πέφτουν πάλι 4 και 5 και 6 παιχνίδια μαζί και συνεχόμενα και μεταξύ και όλα αυτά. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει. Σε κάποια φάση το θέμα είναι να είναι όσο δυνατόν λιγότερο. Να μην είναι αυτό το δράμα που έζησε πέρσι. Πάντως και ο Σάιμπερτ είναι σε αυτό το πλαίσιο που έχουν πει από το τέλος περσινής σεζόν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ένας παίχτης νεαρός, Αμερικανός, με αθλητικά στοιχεία, σκόρερ, διαφορετικός δηλαδή από την ομάδα που είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ και όντως μέχρι στιγμής οι κινήσεις του πλην του Κλάντον. Είναι σε αυτό το πλαίσιο. Ο τέταρτος Αμερικανός μπορεί να πούμε πού θα παίζει? Τι είναι στο... Καταρχάς πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει τέταρτος Αμερικανός. Έτσι, τι τα αλλάζουν τώρα, έτσι. Κολοτούμπα και στην ΚΑΕ. Πόσοι παιδιά, εντάξει. Να σου πω και λίγο κάτι. Δηλαδή, εντάξει, και τέσσερις Αμερικανοί θέλουν για μια χρήματα παραπάνω. Για μένα θα ήταν πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ να πάρει το Τσαϊρέλι και έναν Αμερικανό με στη ρακέτα ακόμα. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι? Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή στο Playmaker έκλεισες με τον Τζόχλα και τον Σέρβο. Ας τα αφήσουμε ανοιχτό. Δεν νομίζω ότι έκλεισε. Ο Όντουμ παίζει ακόμα. Ο Όντουμ πήρε καλύτερο συμβόλαιο στη Γερμανία φέτος από εκείνο που ήταν πέρσι. Σε μια άλλη ομάδα και κοντά στα 180 με 200.000 δολάρια. Εντάξει. Ωραία. Έκανε καλή χρονιά. Αυτά. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά με την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα πρώτα στοιχεία για τον αθλητή, αυτό το Σάιμπερτ, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Έτσι με πολύ καλά νούμερα θα δούμε τι θα προσφέρει. Πολλά μηνύματα πλέον για τα εισιτήρια του φιλικού που θα δώσουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, ΠΑΟΚ, φιλικό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526 για τον αγώνα πέμπτη βράδυ με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Πάμε στα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Σήμερα ξεκουράζονται όλοι ή σχεδόν όλοι. Η ομάδα πάντως ξεκουράζεται. Αύριο θα έχει διπλή προπόνηση και την πέμπτη το φιλικό παιχνίδι. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μίχελ. Τον κύριο Μίχελ που ήρθε τις τελευταίες ημέρες της προετοιμασίας και αφού έκλεισε τον Κάνιας και τον Μπρίκιτς, γιατί γι' αυτό παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κατασταλαγμένος, με ξεκάθαρες σκέψεις, απόψεις στο μυαλό του, μας τις εξέφρασε και θα τον ακούσουμε. Ένα-δύο πράγματα συγκεκριμένα. Εντάξει, το πρόγραμμα... Πώς τα είδε, είναι μια καθιερωμένη ερώτηση. Να παραμείνουμε λίγο στο τι μας απάντησε για το σκεπτικό του ΠΑΟΚ που αφορά την παραχώρηση του ΜΑΚ. Πολύ ξεκάθαρος, θα το σχολιάσουμε.
για τον Βαρέλα και τι θα κάνει, πώς το σκέφτεται και για τις μετέπειτα κινήσεις αν θα γίνουν. Γιατί με βάση αυτά που είπε είναι λίγο σφιχτός. Δεν αφήνει περιθώριο με τα λεγόμενά του, τα οποία πάντα εντάξει. Σκέφτεσαι και τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Γιατί και για τον Βαρέλα μέχρι Σάββατο βράδυ. Το Βαρέλα τη μέρα που γράψαμε τη συμφωνία, αυτοί μας λέγανε από την άλλη μεριά. Ότι ποια συμφωνία και τι είναι αυτά και αυτοί μόνο πιέζουν και τέτοια. Ναι. Ενώ υπήρχε συμφωνία προφορική, εντάξει. Ακόμα παιδεύονται να βρουν το αντάλλαγμα. Τέλος πάντων. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο κομμάτι του κυρίου Μίχελ. Έτσι, μια πρώτη τοποθέτηση πώς βλέπει την ομάδα μετά από αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Say I'm very happy with what I saw during the days I was here with the team. We had an excellent condition. I already said the best idea would be to book this hotel for the next season because it's in a really beautiful area. The pitches are very well. Yesterday I was with the official OFC Porto. They are coming to the same hotel. So it seems that hotel has a very good reputation. I think team now needs 1-2 days a little bit relaxed. Players are tired. You saw in the game against Java that they were physically destroyed, but now things going better, and I'm 100% sure that team will be ready for the first game against Ajax. Είναι ευχαριστημένος από το πλάνο έτσι πως πήγε το μεταγραφικό, γιατί είδαμε τους περισσότερους παίκτες εδώ από την αρχή τώρα. Are you satisfied from the transfer organization and the planning went as you expected? Because we saw most of the players coming from the start of this pre-season training camp. This was my idea, to bring the players to be ready for the playoffs games, because they are very key games in the season. Of course, some transfers like with Kanyas and others took a little bit time because the players were under contract and we did a lot of work to release them free, so it's not so easy. It's not one day work. We worked with Kanyas maybe more than 2 weeks, but also with the Berkic, but we got them for a good price, like a free, only with sign-on fee. So everything now is okay, and I think I am happy with the guys who came to the team. Λοιπόν, για την μετάφραση και για όσους δεν κατάλαβαν, 2-3 πράγματα. Υπάρχει ακροατισμός που δεν καταλαβαίνει αγγλικά. Μπορεί να παιδεύει. Τα αγγλικά του Μίχελ λίγο δύσκολο να μην τα καταλάβεις. Από, ναι, από, από το BBC, λέω το Σοφού. Είμαστε υποχρεωμένοι. Ικανοποιημένος από ό,τι είδε στην ομάδα, τόνισε ότι κατά την άποψή του αυτό το κέντρο πρέπει να το κλείσουμε και την επόμενη σεζόν. Για το ξενοδοχείο, για τα γήπεδα, για την κατάστασή τους. Έμαθα ότι και η Πόρτο θα κάνει εκεί την προετοιμασία. Συνάντησε αξιωματούχους Πόρτο, είπε. Ναι. Για την ομάδα τώρα χρειάζεται ξεκούραση. Είπε για τον αγώνα με τη Στεάουα ότι είδατε πόσο καταπονήθηκαν με τη Στεάουα. Τα πράγματα είναι καλύτερα και είμαι 100% βέβαιος ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη για τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Για τις μεταγραφές και πώς κύλησε ή κυλάει το πλάνο, μια και οι πιο πολλοί παίχτες πρόλαβαν την προετοιμασία. Αυτή ήταν η άποψή μου, αυτή ήταν η ιδέα μου. Να έχουμε τους παίχτες και να είναι έτοιμοι και εν ώψη των play-off. Κάποιες μεταγραφές πήραν λίγο χρόνο παραπάνω, όπως του Κάνιας, γιατί είχαν συμβόλαιο και έπρεπε να το σπάσουν με τις ομάδες τους. Με τον Κάνιας δουλέψαμε για παράδειγμα 2 εβδομάδες περίπου για να γίνει δουλειά, όπως και με τον Μπρίκιτς. Πετύχαμε το καλό deal που ψάχναμε, τους πήραμε ελεύθερους. Είναι όλα καλά τώρα, χαρούμενος που τους έχουμε στην ομάδα. Αυτές οι πρώτες γενικές απαντήσεις του Μίχελ, ο οποίος πράγματι για πρώτη φορά δουλεύει ως τεχνικός διευθυντής, είναι ο υπεύθυνος της ποδοσφαιρικής ομάδας, είχε την ευθύνη των μεταγραφών. Κατάφερε να φέρει 5 παίχτες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Αλλά δεν είναι μόνο το νούμερο ότι λες 5 παίχτες. Μπορείς να φέρεις και όποιους να είναι παίχτες. Έχει τον Μάτος, ο πρώτος. Που είναι ναι, μια εγγυημένη λύση, ένας βραζιλιάνος μπακ. Και που, που έχει καλύτερα χαρακτηριστικά στη βασική αδυναμία του Στέλιου του Κίτσιου. Που ήταν τέλος πάντων ο πρώτος δεξιός μπακ πέρσι στη σεζόν. Ο Σάχοφ. Πολύ ξεχωριστή περίπτωση, τα έχουμε πει πολλές φορές. Που δεν το είχαμε ποτέ. Αν είναι καλά σωματικά, αθλητικά, μπορεί πραγματικά να είναι μια μεγάλη έκπληξη για όλους στη χώρα. Εμείς τον έχουμε δει, για μας δεν θα είναι πλέον. Θα το δουν. Τρίτος ο παίχτης που ήρθε, ο Κάμπος. Και ο πιο ακριβός της παρέας. Ό,τι και να πεις. Εντάξει, πολλές φορές μιλήσαμε για την ποιότητα, για την ταχύτητα, για την εμπειρία του. Δεν είναι πώς το λένε, τσαπατσούλης. Είναι ομαδικός παίκτης. Είχες κανένα στο μυαλό σου. Είχα ένα playmaker παλιό μπασκετικό που πάλι στο μπάσκετ πήγα. Είναι κοντρολαρισμένος παρά την ταχύτητα. Ομαδικός. Ωραίος τύπος. Καλή περίπτωση
Δηλαδή, δυνατό παιδί. Βάζει το χέρι στη φωτιά, έστω και είναι νωρίς-νωρίς. Τέταρτος ο Μπίσεσβαρ, που αν στα μυαλά του έτσι καταλάβει γρήγορα τι συμβαίνει, έχει ικανότητα και τεχνική να κάνει πολλά διαφορά. Πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ναι. Ποιος άλλος ήταν στην προετοιμασία. Ο Κρέσπο, που είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε γρήγορο στόπερ και πήρε έναν γρήγορο στόπερ. Αρκεί, αφού βάλανε στην πρώτη θέση των προτεραιοτήτων την ταχύτητα, πήραν τον Κρέσπο. Από τη στιγμή που παίρνουν και τον Βαρέλα, προφανώς βλέπουν και αυτοί, γιατί ακούσαμε πολλά για τον Κρέσπο, λες και έχουμε κανένα λόγο να κράζουμε τον Κρέσπο. Εντάξει, βλέπουν και αυτοί ότι λείπουν κάποια στοιχεία του Κρέσπο. Δηλαδή, το καλοκαίρι φεύγει ο Βίτορ. Και να μένει ο Βίτορ, θα θέλαμε ένα στόπερ ακόμη. Άσε τι λέει ο ΠΑΟΚ. Θα θέλαμε ένα στόπερ ακόμη, είναι φως φανάρι. Παίρνουμε τον Κρέσπο. Ή θα έπαιρνες ένα στόπερ που έχει τα στοιχεία του Κρέσπο και του Βαρέλα, ή δύο. Να βρεις στόπερ που έχει τα στοιχεία του Κρέσπο και του Βαρέλα μήνα Ιούνι για να έρθει στην Ελλάδα, ξεχάστε το. Πήραμε τον Κρέσπο. Αυτό που καταγράψαμε εμείς είναι ότι το παιδί είναι γρήγορος, έχει πολύ καλό κάθετο παιχνίδι, αλλά δεν είναι δυνατός. Σε ό,τι μονομαχία πήγε στην επαφή, την έχασε. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί υπάρχει ντόρος για αυτό το πράγμα που είπαμε. Εκτός αν αρχίσω και πιστεύω εγώ ότι στα post μας και στα και δεξιά-αριστερά που γράφουμε, υπάρχουν στημένοι που σε κάθε τέτοιο γράφουν ό,τι γουστάρουν. Πάμε. Τελικά ο ΠΑΟΚ παίρνει το Βαρέλα. Άρα είχαμε δίκιο. Και σε αυτό. Πάμε παρακάτω να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Μίχελ για την εξέλιξη της υπόθεσης ΜΑΚ, η οποία ακόμα δεν ανακοινώθηκε βέβαια, αλλά εντάξει, δύο πράγματα παραπάνω μπορούμε να πούμε, και κυρίως για το σκεπτικό που έχει ο ΠΑΟΚ για να φτάσει στο σημείο να παραχωρήσει τον ΜΑΚ. Να τον ακούσουμε. Υπάρχει μια τοποθέτηση ακόμα και του Ιβάν Σαββίδη για το θέμα. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος γιατί πουλάει ο ΠΑΟΚ παίχτη. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν, πολλοί είναι καχύποπτοι, αρνητικοί. Εγώ 9,5 στους 10 πιστεύω ότι καταλαβαίνουν. Πρέπει να υπάρχει και μια θέση. Για ποιο λόγο. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Μίχελ στο δεύτερο κομμάτι. It's finished today, I think. Later today you will get information. I am in contact with... he has finally had the two options. He has chosen for the one option. We are working on it. I think club will sign the contract today and also the MAC will sign the contract today and fly to the training camp with this team. You were satisfied for the deal? The place of PAOK and the hypothesis of MAC. Why do you support it? It's important to clarify the start the place of PAOK. Why do we sell MAC? My philosophy is that every player, when he's on the top of his financial value and has a good option in a good club, which is a step in his career, he must go. For example, you see the example with Katze. They told me a year ago there was offer for 2.5 million, and now it's very hard to find a club for Katze. So my philosophy is not to keep player if there is a good offer, which makes club financially satisfied, and players go to club which gives him offer to play Champions League. I think we have to accept these offers. You might wait more transfers. What happened with Varela? We are in contact with Java. It's not a secret. It's everywhere on internet. It's not easy deal, but we are step by step going forward. Στο τέλος είπε για το Βαρέλα, εντάξει, τα αυτονόητα, ότι είναι σε διαπραγμάτευση και βήμα-βήμα προχωράει αυτή η μεταγραφή. Για τον ΜΑΚ, τι ακριβώς είπε ο Λούμπος Μίχελ, έχει τελειώσει το θέμα, θα έχετε και περαιτέρω ενημέρωση, τα επίσημα δηλαδή. Είχαμε δύο επιλογές, διάλεξε την μία, προφανώς εννοεί ότι ο παίχτης, γιατί και ο παίχτης βεβαίως έχει άποψη που θα πάει, δουλεύουμε πάνω σε αυτήν, ο ΜΑΚ θα υπογράψει το συμβόλαιο και θα ταξιδέψει με τη νέα του ομάδα. Ο ΜΑΚ μάθαμε χθες ότι πήγαινε προς Ελβετία, εκεί είναι η Zenit αυτή την περίοδο, ναι, για να κλείσει την υπόθεσή του με τους Ρώσους. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Τα χρήματα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ είναι εκεί στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το αναμενόμενο, και εκεί δεν υπάρχει κάποια έκπληξη. Ήταν 3 με 4, περιμέναμε, έκατσε στη μέση. Γιατί παραχωρεί τον ΜΑΚ?
Η άποψή μου είναι πως κάθε ποδοσφαιριστής, όταν είναι στην κορυφή της οικονομικής του αξίας και έχει προοπτική, πρέπει να φύγει. Εδώ μια παρένθεση. Είναι υποκειμενικό ποια είναι η κορυφή της οικονομικής αξίας του κάθε παίκτη. Ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι αυτή είναι η κορυφή του ΜΑΚ. Μπορεί ο καθένας να έχει διαφορετική άποψη. Το θέμα είναι τι εκτιμά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ποια είναι η κορυφή για το Βαρέλα, τα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ εκτιμά αυτό. Εσύ μπορεί να εκτιμάς 2 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει όμως. Ποια είναι η κορυφή για το ΜΑΚ, τα 3,5 εκατομμύρια. Θεωρεί ο ΠΑΟΚ. Άλλος μπορεί να θεωρεί ότι είναι τα 5. Ο ΠΑΟΚ όμως αποφασίζει. Αυτή είναι η άποψη. Και θέτει και ένα παράδειγμα. Μου είπαν, λέει, νωρίτερα ότι είχαμε για τον Γκάτσε προηγούμενους μήνες. Είχαμε για τον Γκάτσε προσφορές ύψους 2,5 εκατομμυρίων. Τώρα όμως είναι δύσκολο να βρεθεί κάποια ομάδα για τον Γκάτσε. Εγώ νομίζω δεν υπήρχε ποτέ αυτή η πρόταση. Γιατί άμα ήταν, θα πηγαίνανε με κορδέλα στο δρόμο. Το συζητάνε πάντως έτσι, δηλαδή ψάχνουν ομάδα, αυτό βγαίνει. Επομένως, η φιλοσοφία μου είναι να μην κρατάω παίκτες αν υπάρχει καλή προσφορά που να ικανοποιεί το σύλλογο και να καλύπτει τις φιλοδοξίες του παίκτη. Θα πρέπει και να την αποδέχεσαι, επαναλαμβάνουμε, όταν είναι στην κορυφή της οικονομικής του αξίας, όπως χαρακτήρισε αυτό το ποσό για τον Σλοβάκο. Τον οποίο, με τον Μίχελ για να απαντήσω σε δύο μηνύματα. Τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε 350 χιλιάρικα και τον πουλάει 10 φορές επάνω, εκτιμώντας προφανώς κάτι που δεν λέγεται, ότι δύσκολο θα ξανακάνει τέτοια χρονιά. Έτσι. Αυτή είναι όλη η απάντηση, απλή. Απλώς την ακούσαμε και από τα πλέον επίσημα χείλη. Ας δούμε. Φίλε, 114, δεν πραγματικά, άμα δεν έχεις καταλάβει το ύφος μου τόσα χρόνια, δηλαδή σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πραγματικά δηλαδή, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και πάμε στον κλασικό φίλο, ο οποίος συνδέει τα πάντα με τον Τζαβέλα. Διαβάστε, λέει, την κριτική που κάνατε στο παιχνίδι με την Τβέντε για τον Κρέσπο και για τον Τζαβέλα. Γι' αυτό, λέει, σας κράζουν. Ό,τι και να κάνουμε, αυτοί θα μας κράζουν. Και ένας από αυτούς είσαι και εσύ. Δηλαδή, και δεν πλέον καταλαβαίνω. Καρφώνεστε, ναι. Γιατί είναι γραμμή συγκεκριμένων ενός-δύο ανθρώπων που κάνουν εκπομπές στα ραδιόφωνα και λένε αυτά τα πράγματα με τις ίδιες φράσεις. Ακροατής μας που ακούει Μίρτσο και Καμόρα να μην ξανακούσει εμάς. Ποτέ. Δεν έχω να μοιραστώ τίποτα μαζί του. Δεν έχω να μοιραστώ απολύτως τίποτα. Ο ίδιος που σου είπε σε λάθος χώρα έγινε το πραξικόπημα, σου λέει και γι' αυτά. Κρίνε. Εσύ σου λέω, φίλε 378, αν πραγματικά ακούς αυτούς τους δύο, μη με ξανακούσεις εμένα. Πέθανα για σένα, ρε αγόρι μου, δεν υπάρχω. Πραγματικά δεν υπάρχω. Δεύτερον, ο Κρέσπο που εσύ λες το παιχνίδι με την Τβέντε, ωραία, το λάθος που κάναμε στην απόδοση και συμβαίνει καμιά φορά, εγώ το παίρνω πάνω μου, είναι ότι επειδή τη δίνουμε τηλεφωνικά γιατί είμαστε στον δρόμο, ωραία, ξεφεύγουν κάποια πράγματα, αλλά δεν πάβει να έχει κάνει δύο μαρκαρίσματα για κάρτα, γιατί χάνει τη φάση. Εντάξει, και ένα αγκούρι που είχαν μπροστά αυτοί, τον έβαλε πλάτη στο 5 και τον πήγε καροτσάκι 10 μέτρα. Τι να κάτσω να σου πω εγώ δηλαδή. Και τον Τζαβέλα τι τον μπλέκεις. Τι σχέση έχει ο Τζαβέλας με τον Κρέσπο. Άντε τώρα να πούμε. Τρώτε παραμύθια από τους μπαγλαμάδες όλη την ώρα. Και θέλετε να μιλήσω εγώ στο ίδιο επίπεδο με εσάς. Γυρίζει ο Γκέτσε στην Ντόρτμουντ. Να, μια είδηση έτσι. Πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μεταγραφικά. Η Λίβερπουλ τι κάνει, έχει πάρει κανένα, τι γίνεται. Άσε μας με τη Λίβερπουλ. Πρωτάθλημα πρέπει να πάρουν. Είσαι ίσα, θέλει να παρτίσει η United. Τα δικά μας να λες. Πήρε σε τεφόρ η ΑΕΚ. Εσύ πήρε σε τεφόρ. Και τον κράζουνε. Έχει μουρμούρα. Τον Περέιρα. Δεν, δικό σου ήταν. Τον Κουλούρι. Δεν θα πάρω κι άλλο. Θα πάρει τη δεύτερη φορά ο Πάουκ. Ξέρει τι θέλει ο Πάουκ τώρα, άλλε πλάκα. Θα μιλήσουμε για λίγο σοβαρά. Και συγγνώμη για την ένταση, πριν, αλλά μα έχουν γίνει μπαλόνια κανονικά, παιδιά. Ε, μα το δίνει έκταση, τι δίνει έκταση. Δεν θα σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή δεν τρέπεστε λίγο να μα χρεώνετε εδώ. Την άποψή του έχει ο καθένα. Όχι, ρε. Δεν είναι ακριβώ την άποψή του. Όταν ακούσει εκπομπή και λέει ο άλλο, αφού Σταυράκης θα γράφει αλλιώ. Τι μιλά, ρε, και τι αναφέρεσαι έτσι. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν κάθε σκουπίδι τώρα να πούμε, λέει τα χαζά του για μα και τσιμπάτε εσεί. Πού εκτεθήκαμε, ρε. Πού εκτεθήκαμε, πείτε μια φορά που εκτεθήκαμε. Όχι, για τον Τζαβέλα μιλήσουμε. Πού εκτεθήκαμε. Όχι, να μιλήσουμε για τον Χατζησαΐα, που τον κάνανε υπερπαίκτη. Ψηφίστηκε. Τον Χατζησαΐα, επειδή τον έφερε, ξέρω εγώ, δικός τους άνθρωπος, θα αλλάξει το ρούτ της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Και δεν έχω κάτι με το παιδί, γιατί την προσπάθειά του έκανε και χίλια δυο.
Αλλά όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, θα σεβόμαστε πάνω απ' όλα να πούμε το μέγεθος του ΠΑΟΚ. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με τη Ρένδη. Πόσο μου έχει λείψει η Ρένδη, φίλε. Πάμε να πιούμε ένα καφέ και στο Σάκη να τελειώνουμε. Να ρεμίσουμε λίγο. Φίλε, είναι μεγάλη επιτυχία του μαγαζιού να λες Θεσσαλονίκη και να σου λείπει η Ρένδη. Εκεί που κάποια γιατί τρως, πίνεις καφέ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Είναι ότι βλέπεις τη θάλασσα. Εκεί που κάποια στιγμή ξεκινάει η προπόνηση και αρχίζει να βρέχει, σου ήρθε στο μυαλό η Ρέμβη. Στα τελειώματα της προετοιμασίας. Ρε φίλε, να ήμουν τώρα εκεί κάτω. Στα τελειώματα της φίλε. Ναι. Πρώτα απ' όλα τρώγαμε ό,τι να είναι κανονικά. Δηλαδή, ναι. Πρόβλημα αυτό. Δηλαδή γύρισε το μάτι μου, πήγα, έφαγα χθες να πούμε κανονικό φαΐ, φίλε. Και, όχι, ρε. Ρε φίλε, δεν έχουν κάρβουνο τα ζώα. Αντί πεθάνετε, ρε φίλε. Δεν πρέπει να ζείτε. Δηλαδή δεν έχουν κάρβουνο, δεν ψήνουν τίποτα. Τίποτα. Τηγάνι, ρε, μόνο. Και σαλάτες. Ό,τι βρουν χορτάρι το κόβουν εκεί, τσουκνίδες, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Βάζουν μια σως σαχάλα κάτι και βάζουν κανένα σκόρδο. Εντάξει, και τυρί. Το κύριο πρόβλημα πέρα από την ποιότητα, okay, είναι και το σέρβις, η εξυπηρέτηση. Φίλε, να πας να φας ή να πιεις σε λίγη κίνηση, λίγοι άνθρωποι, θα αγανακτήσεις. Θα πεις ότι αυτοί που δουλεύουν για καφέ, για φαγητό εκεί, δεν μπορούν να στεριώσουν σε ελληνικό μαγαζί ούτε 5 λεπτά. Καμία σχέση. Αργόστροφη, ναι, μέχρι εκεί που δεν πάει. Το επίπεδο εστίασης και διασκέδαση γενικότερα είναι 50 φορές κάτω από το δικό μας. 50, φίλε. Ούτε. Δηλαδή, βρε ζώα, έχετε ένα μήνα καλοκαίρι. Μάθε να κάνεις κρύο καφέ, βρε βόδι. Έχει ανακαλυφθεί. Σαν να βλέπεις τους δικούς μας να παίζουν στην Premier League. Τέτοιο ρυθμό. Του χρόνου δηλαδή, να πας σε γυράδικο της Τούμπας τώρα που θα παίζει ο ΠΑΟΚ. Α, καλά. Θα σοκαριστούν. Όχι, δεν σου πω εγώ. Άμα ο τύπος που πήγαμε την πρώτη μέρα με τα Σνίτσελ, που πήγαμε και οι 10 μαζί, δούλευε στον Γιώτη, στο Μάκι, ωραία, εκεί στο γυράδικο, ημέρα αγώνα, χαρακίρι μπροστά στο γύρο. Θα βγάζε τη σούβλα για το γύρο, κανονικό, χοκ, τέλος. Αντίο. Με λίγα λόγια, δηλαδή, το χρόνο πάω εκτός από μάγειρα θα πάρει και σερβιτόρους εκεί. Εντάξει, πάμε τώρα. Τώρα, φίλε, ρε, εσύ ξέχασα το ηλεκτρονικό μου τσιγάρο στο τραπέζι. Μας έκανε η ομάδα μια μέρα ο Ήβιτς, ξέρω εγώ, ένα τραπέζι. Εντάξει, το ξέχασα εκεί και την άλλη μέρα πήγα και το βρήκα στο ίδιο σημείο. Να κάθεται έτσι αγέροχο. Δεν σκέφτηκε κάποιος να το πάρει, να το πάρει. Όχι, εκεί δεν μπορεί να ήταν βόμβα, ρε. Είναι ένα αντικείμενο που δεν το βλέπεις συχνά. Τι είναι αυτό? Ρένβη λοιπόν και σήμερα και αύριο, Cocktail Day στη Ρένβη, με ένα άλλο ένα δώρο για εσάς. Άκη, άμα κάνεις εκεί τσέρκι, μιλάμε. Κατακύρεση, σου λέω, μια εβδομάδα πριν είχε πάει ο γαμπρός με την αδερφή μου και πήγαν σε ανθρώπους Έλληνες που είχαν μαγαζί εκεί πέρα. Οι άνθρωποι ξεσκίζουνε μόνο και μόνο από το χαμόγελο. Μπορεί τα φαγητά να είναι χάλια και η διακόσμηση να είναι τύπου Ακρόπολη και τέτοια, ξέρεις. Από μίμηση της Ακρόπολης με φελιζόλ. Αλλά όταν. Και λέει, δεν έρχονται Έλληνες, Ολλανδοί. Ναι. Γιατί λέει, 20 ευρώ έχουμε το χαμόγελο, τους έχουμε στο έτσι. 20 ευρώ το μπιφτέκι. Ακριβό φαγητό. 20, το ελληνικό ακριβό είναι πια. Το πιο ακριβό. Γι' αυτό που πάνε οι Έλληνες εστιατόρες στο εξωτερικό κάνουν επιτυχημένα μαγαζιά. Ναι, και φαντάζομαι ότι το επίπεδο είναι σε σχέση με εμάς 5 φορές κάτω το ελληνικό φαΐ εκεί. Άστο. Άντε να πούμε και για το διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Δίνουμε ο Λίμπερο σε συνεργασία με την Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, μια πλήρη ετήσια υποτροφή αξίας 1.900 ευρώ για το διπλώμα πληροφορικής ή για το διπλώμα τουρισμού. Όποιο θέλετε, έχετε και τις πιστοποιήσεις της ACTA που είναι τεχνοβλαστός στο ΑΠΙΘΙΤΑ και παρακολουθείτε αυτό το διπλώμα και πραγματικά σας βοηθά να βρείτε δουλειά και να ισχυροποιήσετε τη θέση σας όπου εργάζεστε. Περισσότερες πληροφορίες στο datalabs.edu.gr και Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222-962. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να κερδίσετε είναι να πληκτρολογήσετε εφέ, να αφήσετε κενό, ονοματεπώνυμο και ποια ειδικότητα από τις δύο θέλετε για το διπλώμα. Αποστολή στο 54526, ο Γιώργος Ζαγόρας, Δευτέρα μεσημέρι στις 5 παρά πριν τελειώσει την εκπομπή του, θα κάνει την κλήρωση. Το τρίτο κομμάτι των δηλώσεων του κυρίου Μίχελ αφορά την επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ μετά την παραχώρηση του ΜΑΚ. Που προφανώς, επαναλαμβάνω, θα οριστικοποιηθεί γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Θα πάρει άλλο παίκτη, θα καλύψει το κενό του?
Λέει κάτι ο κύριος Μίχελ, παρεδένει ο συνάδελφος και λέει κάτι άλλο, μια ακόμη απορία εκφράζει, γιατί ο Μάκ δεν έπαιζε μόνο μια θέση, έπαιζε και μπροστά, ο Μάκ είχε γκολ, έπαιζε και σεντερφόρ με επιτυχία πέρυσι. Και απαντάει ο κύριος Μίχελ. Έχει αξία η απάντηση, γιατί μιλάει πλέον και για το μέλλον. Θα ακούσετε κάποια στιγμή, λέει, τι θα κάνει και του χρόνου. Για να το συνδυάσουμε και όσα λέγαμε εμείς πριν λίγους μήνες, ας ακούσουμε το τρίτο κομμάτι των δηλώσεων του Πρόεδρου της ΠΑΕ. Buy a player to replace Mark. We already replaced Mark by Jalma. It's a winger, so I think we also have to have philosophy not only to bring the players, because for me the transfer, there must be transfer policy. We buy a player not just to bring the players, we buy the player on the positions, and this was kind of the planning. We expected that the Mark will leave, so we already, one of the first targets was Jalma, to bring the quality guy to replace Mark. Also for the next year, I don't plan to make, if I stay in the club, I don't plan to make big transfers, only in the case if some players are leaving. So already now, there are some hot aspects. We know maybe they leave next year. We have to prepare our philosophy, transfer philosophy for that. Jalma is not a striker. Mark, last season, plays as a striker. We have three good strikers. We brought Kloris, we brought Pereira back, Klaus stay with us. Jalma can also play as a striker in if it's necessary. I spoke with him before signing the contract, even in Porto, in also in Turkey, when they need him, he played also as a striker. Your feeling about Ajax? Last question. Ajax, it's a big club with a big history, and we have to respect the club. And we are going there with full respect to the history and the quality of the club. But we want to qualify. Στο τέλος είπε και την κλήρωση, σεβασμός στον Άγιαξ. Αλλά... Αυτό που Ζαΐρης είπε, last question, χωρίς να έχω πει κανείς μας last question, πώς την είδε. Πρέπει να φύγουμε, είχε συνεννόηση με τον πιλότο, φεύγαμε. Ποιο ρε, δεν είπες τίποτα την άλλη φορά. Δύο ερωτήσεις πήγες να κάνεις και σε διάκοψε, τι μία αυτός. Τι μία ένας άλλος, δεν σε αφήνουν να μιλήσεις. Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρο σκάνδαλο εναντίον μου. Λοιπόν, για τον Μακ. Εφόσον παραχωρηθεί. Για τον Πάτο δεν ρωτήσαμε. Ναι. Ρωτήσαμε την άλλη φορά και είπε ο Μίχελ ξεκάθαρα: δεν γνωρίζω τίποτα, δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί διαβάζω άλλα δεξιά και αριστερά γι' αυτό. Ήδη έχουμε αντικαταστήσει τον Μακ με τον Τζάλμα Κάμπος. Αυτή είναι η θέση. Είναι εξτρέμ. Και συνεχίζει. Δεν είναι στη φιλοσοφία μου να αγοράζεις μόνο παίκτες. Υπάρχει και ένα όριο στο να αποκτάσεις ποδοσφαιριστή και τα κενά που έχεις. Αυτό είναι και το δικό μας πλάνο. Περιμέναμε πως ο Μακ θα φύγει και γι' αυτό μέσα στους πρώτους στόχους ήταν ο Τζάλμα. Ποιος είναι και πιο ακριβή μεταγραφή του πάνω, εντάξει. Ήθελα να φέρω αυτόν τον ποιοτικό ποδοσφαιριστή προκειμένου να αντικαταστήσουμε τον Μακ. Για τις επόμενες σεζόν, λέει, να σας το πω, αν παραμείνω στην ομάδα, δεν προγραμματίζω να κάνω μεγάλες μεταγραφές. Θα γίνουν μόνο σε περίπτωση που αποχωρήσουν κάποιοι παίκτες. Ήδη έχουμε κάνει καλές μεταγραφές και ξέρουμε ότι αν κάποιος θα φύγει την επόμενη ζώνη, θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΟΚ σήμερα, ότι δηλαδή το ότι φεύγει ο Μακ δεν πάει να πει πως πρέπει καίγονται και ψάχνουν να βρουν τον αντικαταστάτη, γιατί ο αντικαταστάτης έχει έρθει από πριν και είναι ο Τζάλμα Κάμπος. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν το δένεις και ότι είναι και το οριστικό, πως στην επίθεση γενικώς ο ΠΑΟΚ δεν θα ενισχυθεί από εδώ και πέρα, αλλά εκεί επάνω λέει ότι να ξέρετε ότι του χρόνου θα παραμείνω εγώ, δεν θα κάνω πολλές κινήσεις, γιατί δεν γίνεται κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ να κάνει 7, 8 και 10 μεταγράφες. Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό. Πάντως, δεν είναι σωστό. Φέτος, αν είναι πολύ πρώιμη η τοποθέτηση, πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτες εκεί που πονούσε πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, δεξί μπακ με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στόπερ με ταχύτητα, έρχεται και ένας από πίσω με προσωπικότητα και κάποια στοιχεία πάρα πολύ καλά. Εξάρι καθαρό. Όχι τραβεστή εξάρι. Καθαρό. Οχτάρι με δημιουργικές ικανότητες. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε μόνο εξαρό οχτάρια. Ή οχτάρια τύπου Σάμπο Γκολάσα, που στατιστικά ζήσε μάι μου να φας τη φίλη. Εξτρέμ με ουσία. Δηλαδή ο Τζάλμα έχει ουσία. Δεκάρι καθαρό. Ο Μπίζεσβαλ είναι δεκάρι καθαρό που παίζει και πλάγια. Εντάξει. Δηλαδή δεν πήραμε τερματοφύλακα με διαφορετική σωματοδομία από αυτούς που έχουμε.
Λέγαμε πριν τις μεταγραφές. Ό,τι λέγαμε έγινε. Να αυτό θυμίσω, λέω. Περίμενε. Λέγαμε, κατά την άποψή μας, και πολλοί συμφώνησαν, άλλοι διαφώνησαν, ότι αυτή η περσινή ομάδα έχει ανάγκη από 4 το πολύ προσωπικότητες. Αυτό λέγαμε. Δεν, εγώ έγραφα ότι θα κάνουμε 7 με 9 μεταγραφές. Τώρα εσύ τι έγραφες, ναι. Να πεις τα δικά σου. Ένα στόπερ έφυγε, αποκτήθηκαν. Ένας αποκτήθηκε και ίσως αποκτήθηκε δεύτερος. Ναι. Έφυγε ένας εξτρέμ, αποκτήθηκε άλλος. Ναι, με δεδομένο έλεγα θα πουληθεί ο Μακ. Αυτό προέκυψε. Mm. Προέκυψαν κάποια κενά με παίκτες που έφυγαν και οι μεταγραφές αυξήθηκαν. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως εκτίμησε ότι πρέπει να πάρει και άλλο τερματοφύλακα. Ήταν είναι γνωστό. Μια εκτίμηση. Ήταν γνωστό. Ναι. Και αυτό είχε να κάνει με την ευπάθεια του Γλύκου. Δεν είχε να κάνει με την ικανότητά του. Την ευπάθεια έχει να κάνει. Το παραδέχτηκε ο Γλύκος συνέντευξη. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει ένα δεκάρι. Αυτό ήταν πολύ εύκολο. Στράβος ο Ματέος που ήταν η σούπερ επιλογή. Είναι η αλήθεια. Κάπως έτσι έφτασε ο αριθμός στους 7. Με το Μίχε να συμπληρώνει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβεί και του χρόνου. Να είναι πάλι τόσες πολλές μεταγραφές. Πρόσεξέ με όμως. Όλοι οι παίκτες που ήρθαν είναι σε παραγωγική ηλικία και μπορούν να αποδώσουν το τριετές συμβόλαιο. Γι' αυτό το λέω ο Μίχελ αυτό. Δηλαδή, αν παίρναμε τον Ματέο στον 33, δεν μπορείς να πεις ότι μπορώ να τον κάνω τριετές και να υπολογίζω σε αυτόν. Σήμερα λοιπόν με το ρόστερ που έχει μπορεί να το πει αυτό. Γιατί όλοι είναι 25 με 30. Και 30 είναι ο... πώς το λένε, ο Κρέσπο είναι 30. 29 είναι ο Κρέσπο. Όλοι εκεί το 87 περίπου είναι γεννημένοι. Είναι 28 με 30. Ο Σάκοφ είναι 25. Ναι. Τέλος πάντων, ο Μπίσεσβαρ είναι 28. Δηλαδή μέχρι τα 31 μια χαρά είσαι. Εντάξει, ο Σάκοφ είναι μια χαρά. Ο τερματοφύλακας είναι τερματοφύλακας. Ο στόπερ μπορεί να παίξει μέχρι τα 35. Δεν έχεις θέματα δηλαδή εκεί. Για τον Μακ τα γραφειοκρατικά απομένουν. Από ό,τι μαθαίνουμε, λογικά θα υπάρχει κοινή ανακοίνωση του ΠΑΟΚ με τη Ζενίτ μέσα στις επόμενες ώρες. Για το Βαρέλα, μια και τα πιάσαμε έτσι αυτά τα ειδησογραφικά. Το Χατζησαΐα περιμένουμε. Τι να πεις για το Χατζησαΐα, είναι απόφαση φίλε, που αφορά το μέλλον του. Ναι, αλλά ούτως ή άλλως δεν υπολογίζεται. Και δεν υπολογίζεται τις πρώτες λύσεις. Ναι, είναι τέταρτο-πέμπτη λύση. Πριν έρθει ο Βαρέλα. Ναι. Και του κάνει πρόταση η Στεάουα που είναι μια πολύ βαριά φανέλα, ρε φίλε. Δεν είναι υποτιμητικό να παίξει Στεάουα. Δηλαδή, εγώ νομίζω του... Ρε φίλε, αν εγώ είμαι... Πάρω το Βαρέλα, δεν πάει ο Χατσέης και πάει ο Τζομπατζόγλου. Και υπάρχει Βαρέλα, Τζαβέλας, Κρέσπο, Μαλεζάς... Πούγκουρας Χατζησαΐας 6. Αυτή είναι η. Δηλαδή θα είναι 5ο-6ο με τον Πούγκουρα. Πόσα παιχνίδια θα πάρει το παιδί, 5? 6? Και ο Βελίδης αυτά άκουγε, αλλά αποφάσισε να παραμείνει. Το Βελίδη είναι και οικονομικό το θέμα, φίλε. Ήταν ελεύθερος, είναι άλλο πράγμα. Ο Βελίδης μπορεί να μην βρει και πρόταση από του ΠΑΟΚ. Και ο Σάμπο τα ίδια άκουγε και επέλεξε να πάει σε άλλη ομάδα. Στην Πειραιτάρ. Ναι. Ας πάει στην Ιερουσαλήμ να βγει από τον μπαλκόνι να δει αν έρχεται καμιά βόμβα. Τέλος πάντων για μένα, εγώ δεν προσβάλλω τον Χατζησαΐα. Έχει κάποιες αδυναμίες, έχει κάποια καλά. Από την αρχή ήταν έτσι όμως. Όταν τον πήραμε. Και φάνηκε από τα πρώτα παιχνίδια. Τσιμπήσαν όλοι με τον Ολυμπιακό μας να πίσω την μπάλα και όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Το λέμε και μαλλιάσει η γλώσσα μας. Και το λέμε τι. Δεν το λέγαμε πάντα. Φάγαμε τη φόρα με τον Νίκο Λόπεθ. Και το λέγαμε. Ότι παίκτη στόπερ από ομάδα που παίζει στο 1/3 άμυνα δεν παίρνει. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ είχε πρώτη επιλογή το Βαρέλα. Γι' αυτό και δεύτερη επιλογή ήταν ο Κρέσπο που και στη Βαγεκάνο έπαιζε ψηλά γιατί η Βαγεκάνο παίζει ανοιχτά. Γι' αυτό έπεσε άλλωστε. Εντάξει. Στόπερ θα παίρνει από ομάδα που έχει κατοχή μπάλα και παίζει ψηλά. Δεν θα παίρνει από ομάδα που είναι στο 1/3. Η πιθανότητα να βάζει τον παπά είναι 80%. Το παιδί αυτό τώρα επειδή είναι νεαρός, πρέπει να πάει σε μια ομάδα να παίξει έτσι, να μην την πληρώσει ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Και η Στεάουα είναι τέτοια ομάδα και να γυρίσει μετά. Αυτό είναι το σωστό. Εμείς δεν κάνουμε δημόσια σχέση τώρα με τους παίκτες ή με το μάνατζερ τους ή με οτιδήποτε άλλο. Ας μείνει στον ΠΑΟΚ να πάρει 3 παιχνίδια.
Για μένα είναι λάθος επαγγελματικό. Όπως ήταν πολύ έξυπνο επαγγελματικά αυτό που έκανε ο Μακ. Που πήγε να καβαζωθεί, είτε μείνετε φύγει στον ΠΑΟΚ, να πάει να κάνει προπονήσεις. Και λέγανε τα τσακάλια που όπου αγαπάει τον ΠΑΟΚ και γύρισε. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου. Έφυγε εινοριστικό. Ποιος είναι ο Μακ? Ο Μακ. Ναι. Ναι. Την ανακοίνωση περιμένουμε. Είναι θέμα ωρών. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία να γλιτώσει το κεφάλι μας. Και όταν θα πιάσει λιμάνι εκεί στη Ρωσία να μου στείλει κάποιος τη διεύθυνση να του στείλω το λογαριασμό. Έχω τρία τραπέζια και μια τηλεόραση σπασμένη από πέρσι. Για τον Μακ. Αυτό. Αυτός που κυνηγάει τον Μακ. Για τον Μακ. Ναι. Δεν μπορείς να πεις τώρα. Τον πήρες 350, το δίνεις 3,5 εκατομμύρια. Μια χαρά. Μια χαρά. Ούτε στον παπά να μην το πεις. Εγώ δεν θέλω να το βλέπω στην ομάδα με αυτόν τον άνθρωπο. Είχε και 20 γκολ τα οποία τα ψάχνεις τώρα. 20 γκολ. Ναι, τα οποία τα έβαλε. Ναι, καλά. Εντάξει, έβλεπε τερματοφύλακα και τρέχανε τα νερά. Άσε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. 21 λέει αυτός. Μια... Τι είναι. Λέει 21 γιατί δεν μέτρησε στο Ολυμπιακό. Και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γιατί έβαλε γκολ και σε μεγάλα παιχνίδια, ε. Δεν είναι μόνο ότι έβαλε. Δύο με Ντόρτμουντ, μου δεν μ' άρεσε, ρε παιδί μου, δεν μ' άρεσε. Εδώ λες και ένα χρόνο το συζητάμε στον αέρα, δεν μ' αρέσει αυτός ο παίκτης. Τελείωσε. Δεν το θεωρώ άμπαλο. Διαφωνούν μαζί σου και διάφοροι Ευρωπαίοι, όπως βλέπεις. Δεν πειράζει, καλύτερα. Καλύτερα να διαφωνώ, τον πάρουνε, να μας δώσουν και ένα σκασμό λεφτά. Συμφωνείς. Σύγχρονο τώρα τον Γκάμπο με τον Μακ τώρα. Θα το δούμε. Και νύχτα είναι. Θα το δούμε. Αποδέχεσαι τη θέση ότι ο ΠΑΟΚ πήρε παίχτη εκεί, άρα προχωράει χωρίς να έχει άλλη ανάγκη για ενίσχυση μεσοπτικά? Να με συγχωρείτε το εμένα τώρα, εντάξει, ξέρω λίγο... ότι όλοι τον αγαπάμε τον Αθανασιάδη, έτσι, εντάξει. Απλά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, λίγο δαγκωμένος είμαι, ρε παιδί μου. Η ομάδα χρειάζεται κάτι παραπάνω εκεί μπροστά. Εγώ να στο θέσω αλλιώς. Γιατί έχουμε βγει και οι υπερασπιστές του Κλάους. Πρώτα απ' όλα ο Κλάους είχε φιλική συμμετοχή στην προετοιμασία. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αυτό πιστεύουμε. Εντάξει. Ναι, βέβαια σε καμία προετοιμασία δεν υπήρχε Κλάους. Όπως και σε καμία προετοιμασία δεν υπήρχε Τζιόλης. Εντάξει, απλά εγώ το λέω στατιστικά αυτό το πράγμα. Όσοι σέντερφορ έφερες, με τον Κλάους στο ρόστερ, ποιος ήταν καλύτερος από τον Κλάους, ρε φίλε? Περέιρα για μένα είναι καλύτερος. Έλα ρε τώρα, σταμάτα ρε. Σταμάτα, πώς έλα ρε τώρα. Έλα, ρε. Μπορεί να παίξει μόνος σου στην κορυφή. Αυτό θα ρωτούσα. Αυτό θα ρωτούσα μόλις. Με πρόλαβε, Δημήτρη. Έχει δοκιμαστεί μόνος στην κορυφή? Παιδιά, έχετε το κουσούρι αυτήν, όχι. Σαν οπαδί, έχετε το κουσούρι και το νιώθω γιατί και εγώ ήμουν μόνο οπαδός κάποτε. Κοιτάτε μόνο την επίθεση. Άστο. Δεν κοιτάτε ούτε τα στημένα που ο Περέιρα δεν μπορεί να πιάσει αντίπαλο. Δεν κοιτάτε ούτε, ξέρω εγώ, το pressing που ο Κλάους πιέζει σαν το σκυλί και ο άλλος κοιτάει. Δεν κοιτάτε το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που ο ένας το παλεύει, έστω και αν δεν το έχει. Ωραία, ο άλλος δεν το παλεύει δεν καθόλου. Είμαι, Σταύρε. Ναι, αλλά. Προπονητής δεν είμαι. Εντάξει, ναι. Ούτε διεκδικώ ότι ξέρω το ποδόσφαιρο εις βάθος, ρε παιδί μου. Μα δεν σου κατηγορώ. Απλά... Σου είπα ότι σκέφτεσαι σαν οπαδός, ρε φίλε. Καταλαβες. Απλά, ρε παιδί μου, θα ήθελα να ρωτήσω άμα δοκιμάστηκε ποτέ ο Περέιρα μόνος στην κορυφή. Μπορεί να μην κάνει όλα τα υπόλοιπα, αλλά τουλάχιστον είμαι σίγουρος, ρε παιδί μου, ότι μόλις την πάρει την μπάλα θα την καρφώσει. Σαν καριέρα, πάντως, ο Περέιρα δεν έχει ούτε τα μισά γκολ του Κλάους. Και σε χαμηλότερο επίπεδο. Γιατί αργεντινή δεν είναι κανένα. Να κλείσω, να κάνω λίγο την έκπληξη και να πω δύο κουβέντα για τον μπάσκετ. Παιδιά, το μπάσκετ μου θυμίζει, ρε παιδί μου, έχει η μαμά ένα παιδί, ρε παιδί μου, και του δίνει ένα παιχνίδι. Του λέει, έλα εδώ, έλα εδώ. Του δίνει ένα παιχνίδι και σε 10 λεπτά του το παίρνει. Την επόμενη μέρα ξανά το ίδιο, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάει το παιδί, του δίνει παιχνίδι, άλλο παιχνίδι τώρα, σε 10 λεπτά του το παίρνει. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο μπάσκετ. Μόλις βρίσκουμε ένα καλό παίκτη, την επόμενη χρονιά φεύγει. Μετά ξανά παίρνουμε παίκτες. Ξαναβγαίνουν οι ίδιοι καλοί, την επόμενη χρονιά ξαναφεύγουν. Γι' αυτό έρχεται. Για με συγχωρείτε, αλλά αυτό το πράγμα, όσο συνεχίζεται, όχι κόσμος θα απαντήσει στο ίδιο. Δηλαδή, ο μόνος με τον οποίο μπορώ να ταυτιστώ είναι ο Μαρκόπουλος, που έχει μείνει 10 χρόνια εκεί πέρα. Ποιος? Όλοι φεύγουν, ρε παιδιά. Φέρε με τον Αμερικάνο αυτόν, φαίνεται καλός παίκτης. Φέρε με τον Σέρβο, φαίνεται καλός παίκτης. Τον επόμενο Ιούνιο θα ξανασυζητάμε ότι η ομάδα ψάχνει να βρει αντικαταστάτες. Να σε καλά. Αυτό τώρα, πέστε μου. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, αυτή είναι η κατάσταση. Μονοετή συμβόλαια, όπου αν ο ΠΑΟΚ πάει καλά, η τιμή τους ανεβαίνει μετά και δεν μπορεί να τους κρατήσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Αδιέξοδο δηλαδή. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, προχωράμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μία λύση είναι, ρε παιδιά, να πούμε. Στον μπάσκετ, για τον μπάσκετ.
να σταματήσουν αυτοί οι δύο που χώνουν, να πούμε, να πέσουν τα επίπεδα σε μπάτι, να πούμε, εκεί πέρα που μας παίρνει και να μπορέσουμε να χτυπήσουν. Όσο είναι εκεί πέρα στα 10 σύνη, 13, 14 σύνη οι άλλοι και είναι αποφασισμένοι να βγάζουν 7 και 8 να πούμε την μπάτι τους, χαΐρι δεν έχει προκοπή. Και καλά κάνουν και δεν έχει χαΐρι και προκοπή σε ένα άθλημα που είναι μόνο έξω αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί παίζει από 5 χώρες στην Ευρώπη. Καλός ή κακός. Για το ΜΑΚ, γιατί μένουν όλοι στα 20 γκολ, στα 21 γκολ τα περσινά και δεν μένουν στα 5 τα προπέρσινα? Και γιατί δεν μένουν για ένα παίκτη που έχει 21 γκολ και παίζει μπροστά, ξέρω εγώ, έπαιξε το 60% center forward, το 40% extreme, μπορεί να κάνω λάθος και έχει μόνο 3 assist. Γιατί δεν μένουν ότι οι assist ήταν πάρα πολύ λίγες, που σημαίνει ότι ήταν συμμετοχικός, ότι εκνεύριζε τους συμπαίκτες του κτλ. Σίγουρα είναι παίκτης καλός, μπορούσε να σταθεί, αλλά είχε στοιχεία που μας εκνευρίζουν. Το σκεπτικό του ΠΑΟΚ το αποδέχεσαι, ότι έφτασε ταβάνι και πρέπει τώρα να παραχωρηθεί? 100%. Εγώ είπα έκανα 2 χρόνια, δεν έκανα μία. Ναι. Έτσι, ένα καλό ξεκίνημα, μικρούς τραυματισμούς, παίζει τον γερό του παλικάρι, έπιασε ταβάνι, έκανε εκεί πέρα και πάλι όμως την καλή του χρονιά. Τα μάτς που έχει βάλει ήταν στην αρχή της χρονιάς στην Ευρώπη με υποδιάστατους αντιπάλους. Έχει βάλει στην κόντρα πολλά γκολ, αλλά ο ΠΑΟΚ στην κόντρα παίζει 6, 7, 10 παιχνίδια το χρόνο. Τα άλλα 50 δεν τα παίζει. Με άμυνα κανονικά να πούμε σετ, ο ΜΑΚ δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Μεσοεπιθετικά θεωρούσε ότι είναι καλυμμένος ο ΠΑΟΚ τώρα με το ρόστερ που έχει? Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν 15 μεταγραφές. Υπήρχαν και παιδιά που πέρσι δείξαν καλά στοιχεία ή μερικοί που δεν δείξαν καλά στοιχεία, αλλά καλώς ή κακώς οι προπονητές κάτι βλέπουν. Ας πούμε ο Ζάιρο που έχει πολύ καλά στοιχεία αλλά με εκνευρίζει, θέλω να το δείρω. Έτσι. Σίγουρα έχει καλά στοιχεία. Δηλαδή αυτό αν δεν το δώσεις ένα χρόνο να δουλευτεί, να το δείξεις, να σου αποδείξει ότι δεν κάνει, για ποιο λόγο, ότι 6 μήνες δεν έχετε ένας παίχτη να κρυφθεί. Ο Μιστακίδης έπαιξε πέρσι, δεν έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Πολύ δεν καλά. Δεν βοηθήσουμε να εξελιχθεί. Πολύ καλά. Πάρε ακόμα έναν και έχει τον αυτόν τον δανεικό. Δεν γίνεται έτσι το ποδόσφαιρο. Και για τον Κλάους, επειδή και εμένα να πούμε συμφωνώ σε όσα λες, απλώς το παράπονο μου από τον αρχηγό, έτσι που το λέω με όλη μου την καλή καρδιά, είναι ότι έχει μερικά σημεία που είναι άριστος στο παιχνίδι, άριστος, με άριστο το 10 το βάζω 12, και στα άλλα παιχνίδια το μοναδικό μου παράπονο, και το λέω σαν παράπονο, έτσι όχι τίποτα άλλο, είναι ότι δεν μου έδειξε διάθεση να βελτιωθεί. Είπες για συμμετοχικότητα για κεφαλιές δρεσί, Σταύρο, και συμφωνώ μαζί σου, αλλά τις 18 κεφαλιές χάνεις 17. Όχι, τον αδικείς τώρα, εντάξει. Όχι, δεν τον αδικώ, ρε Σταύρο, να πούμε. Σου είπα, γι' αυτό σου είπα και όλα. Η αδυναμία του είναι το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά είναι και σε άλλα πράγματα που έχει 12 και εφόσον δεν έχει βρεθεί καλύτερος και δεν έχει καλύτερος, καλώς παίζει. Αυτή είναι η γνώμη. Μάλιστα. Όσο και τον Περέιρα, που είπε ο φίλος, με όλο το σεβασμό, αλλά αμφιβάλλω θα μείνει μέχρι το τέλος χρονιάς. Και εγώ. Στην ομάδα για την επόμενη. Αυτό πιστεύω. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, πάρα πολύ κτλ. Αλλά σε αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν θα ψάχνουν μια ομάδα να βρει θέση σε ένα παίχτη που να μπορεί να προσφέρει. Μα δεν είναι εξαιρετικά θέση. Μισό λεπτό. Έχει ο ΠΑΟΚ, όπως είπες, 7 μάτς που παίζει στην κόντρα. Θα έχει και πάνω από 15 μάτς που θα παίζει με μικρομεσαίους που θα κλειστούν. Εκεί σε 4-4-2, μια χαρά θα βοηθήσει ο Περέιρα. Εγώ πρόβλεψη έκανα. Εντάξει, μπορεί να πέσω έξω. Καλά. Θα δεχτεί ο Περέιρα να είναι δευτεράντζα. Αν πάρει ένα καλό επιθετικό, ένα επιθετικό, όταν λέω καλό, όλοι καλούς παίχτες θέλουμε. Έτσι. Αν πάρουμε ένα επιθετικό που μπορεί να συνδυάσει και τα δύο, γιατί δεν θα παραπάει να τον κολλήσει ούτε πάνω στον Κλάους, ούτε πάνω στον Κολλό στον Κουλούρη. Ο Ματέος ήταν τέτοιος. Ναι, είναι αυτό που λέω ότι χάθηκε μια καλή περίπτωση. Έσωσε την 33 του. Τώρα μιλάμε για ψάχνουμε στοιχεία στους παίκτες. Ναι. Ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον και να πάει να βρούμε. Αν δεν πάρεις μια κολόνα, δηλαδή ένα κλόνο του Αθανασιάδη και πάει να πάρεις κάτι άλλο, πιστεύω ότι θα είναι τερατηλής. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν center forward που είναι πιο έχει καλύτερη τεχνική και, και είναι πιο συμμετοχικός. Για τον Αλμίδα που γράφουν πάντως όλοι, είναι πραγματικά σαν να εμφανίστηκε ένας παράγοντας, ένας manager για να συζητήσει μεταγραφή ενός παίκτη, παρά εμφανίστηκε ο ίδιος ο παίκτης. Έτσι λέει και ο Χρήστος και έχει δίκιο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας, τι κάνετε? Χαίρετε, καλά. Παιδιά, η ΑΕΚ δεν καταλάβατε τι κάνει. Κυνηγάει ονόματα, δεν κυνηγάει η κατάσταση που έχει είναι. Νομίζω ότι δεν ξέρει τι κυνηγάει η ΑΕΚ, έχει μεγάλο μπάχαλο. Αυτό από αυτά που διαβάζουμε δεν... Όταν παίρνει και τον Τζιγκρίσκι, παραδείγματος χάρη που εσύ όποτε ήθελες να τον πάρεις τον έπαιρνες και δεν τον πήρες στο τέλος, που και εκείνος είχε προβλήματα. Τώρα παίρνει αυτόν τον παίκτη που είναι, νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια έχει αλλάξει 4 ομάδες, δεν ξέρω εσύ και γι' αυτό. Ναι. Αλμέδα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι Τουρκία, πίσω... έπαιξε Ρωσία, έπαιξε Γερμανία, έπαιξε... Ο ένας άλλαξε προπονητή στο καλοκαίρι, ο άλλος άλλαξε τεχνικό διευθυντή. Για να βρει τον κόσμο να πήρα γνωστούς παίκτες, ας πούμε. Ναι, πάμε έτσι εγώ σου κάνω μια δεκάδα σε 5 λεπτά στους φέρνω. Ναι. Αυτό σε λέω, ναι, αυτό το πράγμα προσπάθησε να κάνει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Τι βλέπεις τον ΠΑΟΚ?
Εγώ βλέπω να πάω τουλάχιστον δύο ταχύτητες πιο γρήγορο, όπως σχέση με πέρσι. Ναι. Βλέπω ταχύτητα και για μένα πλέον από ότι ξέρουμε το ποδόσφαιρο είναι ταχύτητα, φίλε. Άμα είσαι αργός. Και βλέπω και ταχύτητα στη σκέψη, παραδείγματος χάρη από πέρσι, παραδείγματος χάρη με τον Σάκοφ. Mm. Βλέπω ότι είναι πολύ καλό αυτό. Κάτι να λείπει, με βάση την άποψή σου. Αυτό που μου λείπει, βέβαια δεν έχω δει τον Γκάνιας, ας πούμε. Ναι. Τι θα παίξει αυτός. Βασικά ένα σκυλί, ένα πολύ καλό center back πίσω, σαν τα χαρακτηριστικά του Βαρέλα, παραδείγματος. Να είναι λίγο σκούπα πίσω, να είναι λίγο δυνατός. Ναι. Αυτό μακάρι να κλείσει, γιατί με αυτόν τον λιγότερα επεισόδια έχει λάμψει πάνω σε ό,τι μεταγραφή Βαρέλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Μπεκάλι, είναι. Αλλά λέει ο ΠΑΟΚ ότι εμείς εκτιμούσαμε ότι αυτός δεν κάνει για 2 εκατομμύρια. Τι να τους πεις, ότι έχουν λάθος. Το παλέψανε με διάφορα τεχνάσματα. Ναι, με ποια πάει... λογική. Άμα ήταν 24 χρονών, ωραία, και είχε συμβόλαιο 5 χρόνια, είναι... μπορούσε να είναι. Αλλά το χειμώνα μπορούσε να τον πάρεις με 400-500 χιλιάρικα. Ποιος ολοκλήρωτος 2 εκατομμύρια, κατάλαβες. Αλλά τώρα έπεσε σίγουρα. Τιμή εκεί που μπορούσαμε να δώσουμε, δεν τον αξιολογούσαμε 1 εκατομμύριο πάρτουν. Πάρτα και έλα. Εγώ λέω, άμα θέλουμε να πουλήσει κανένα παίχτη, πάρουμε τον Μπεκάλι για να διαπραγματευτεί πάντως με τους άλλους. Μα δεν έγινε ο Πάοκ. Ναι, όμως έχασε, έχασε τώρα Μπεκάλι. Ναι, αγοράζει εκεί που θέλει. Δεν είναι ρε παιδιά. Όταν και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φύγει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσει παίκτη. Κάτα ψέματα. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, γρήγορα θα πέσει τα επίπεδα που θέλει να τον πάρει η άλλη ομάδα. Παραδείγματος χάρη πέρσι με τον Λούκας. Ναι. Άμα θέλει να φύγει ο άλλος, θα φύγει. Το θέμα είναι να τελειώνει νωρίς η περίπτωσή του, να είναι έτοιμος τουλάχιστον για τα play-off του Europa League, του Champions League, θα είναι ένα από τα δύο, ας πούμε. Μακάρι να είναι το Champions League. Έγινε, να είσαι καλά. Για τον Κλάους που λέγατε πριν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα Λούκας, όπως χάρη. Ένα που μπορεί να παίξει και τις τρεις πλευρές, θα μπορεί να παίξει και center four. Τρεις πλευρές. Τρεις θέσεις πίσω το four. Ναι, αυτό. Και να είναι και πιο συμμετοχικός, να μπορεί να δημιουργεί και φάσεις από μόνος του. Μακάρι να πάρουν ένα τέτοιο παίκτη. Πιστεύω δεν θα βιάσουν. Πιστεύω ότι μετά τις 15 Αυγούστου θα κρυφθεί η περίπτωση ενός τέτοιου παίκτη. Θα έχουν πέσει και τιμές. Ωραία. Λίγο και κάποιοι παίκτες δεν θα μπορούν να βρουν και θέση ίσως σε πιο μεγάλα πρωταθλήματα. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μηνύματα στην ομάδα μας στο Facebook. Σύμφωνα δηλαδή με τον Μίχελ, παιδιά, μετά τον Βαρέλα δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή στην επίθεση και θα πάμε. Με τον, δεν λέει όνομα, χωρίς θέση στον Περέιρα και τον Κουλούρη. Εγώ πιστεύω θα γίνει, έτσι πιστεύω. Ναι. Εγώ πιστεύω θα φύγει ο Περέιρα και θα θέλει άλλος. Αυτό πιστεύω. Και από την αρχή είναι έτσι το έργο. Απλά μέχρι να βρούμε είναι ο Περέιρα στην ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω. Και αυτή η προσπάθεια να παίξει ο Ήβιτς δεκάρι, μάλλον απόγνωση μου φάνηκε παρά ο κάτι. Περέιρα. Ο Περέιρα, συγγνώμη, τι είπα. Δεκάρι, δεύτερος επιθετικός. Το οποίο θα το δούμε, είπαμε, σε πιο μικρά παιχνίδια. Έχει λογική εκεί. Στην Τούμπα να ανοίξεις άμυνες, να έχεις... Βέβαια, αγόρι μου, αλλά δεν χρειάζεσαι κάτι τέτοιο. Χρειάζεσαι πιο συμμετοχικό φορ. Συμμετοχικό. Να παίζει με την μπάλα, με τον συμπαίκτη του. Έχω παίκτες καλούς πλέον. Πίσω πάσα, να κάνει μια κίνηση 6,5 στο χώρο, να βγει λίγο, να κρατήσει την μπάλα ψηλά. Δηλαδή, ο Κλάους είναι άλλος παίκτης. Είναι της μίας επαφής. Που θα πρεσάρει, που θα κάνει τη βρώμικη δουλειά, θα την κάνει τη δουλειά. Ωραία, αλλά δεν θες κάτι διαφορετικό. Και όχι ότι δηλαδή θα πάει κάτι διαφορετικό, ο Κλάους είναι τσαπάς. Επειδή υπάρχει το χουνέρι να πρέπει να μειώσουμε κάποιον για να πείσουμε ότι πρέπει να πάρουμε κάποιον άλλον. Όχι, δεν φίλε, ο Κλάους την κάνει τη δουλειά του. Ωραία, θέλω και ένα διαφορετικό. Άλλα 2-3 λεπτά για τα μηνύματά σας για τα εστήρια, να διαβάσουμε και όλα τα άλλα μηνύματα. Ρωτάει ο φίλος ο 274, έχουμε φέρει φορ σαν τον Μπέρκ. Έχουμε... Πόσα γκολ έχει ο Μπέρκ πέρσι, ρε φίλε. Βασικά, ποια χρονιά έχει περισσότερα γκολ ο Μπέρκ από τον Κλάους? Ναι, όμως είναι αυτό που περιγράφεις ως χαρακτηριστικά. Όχι, δεν είναι πιο καλός ασίστ από τον Κλάους. Ωραία, αλλά δεν είναι και τόσο συμμετοχικός. Δεν, εγώ τον Μπέρκ, δηλαδή, πιστεύω ότι αν έπαιζε σε άλλο πρωτάθλημα έτσι όπως παίζει, θα είχε 20 φάουλ το παιχνίδι. Έχουμε φέρει 4-26-31. Τον έτσι τη φέραμε. Πιο μικρό. Που να μπορεί να κάνει γκολ με κεφάλι, σουτ, φάουλ, να ανοίγει χώρους, να κρατάει μπάλα. Όχι. Τον έτσι. Και όσο δεν θα φέρνουμε τέτοιον, ο Κλάους θα παίζει βασικό. Το χαρακτηρίζει κάπως, δεν διαβάζει το χαρακτηρισμό. Συσσαγωγικά το λέει, εντάξει. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 δεύτερους επιθετικούς. Θεωρεί ο φίλος. Να, αυτό. Γιατί να μειώσω τον παίκτη μου? Ο Κουλούρης μπορεί να παίζει ελληνική Ελλάδα σε 3 χρόνια. Το ξέρω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζομαι διαφορετικό παίκτη.
Χρειάζομαι. Ο 953 γράφει και ο Κλάους έφτασε ταβάνι. Αλλά ποτέ δεν θα φέρει 3,5 εκατομμύρια. Θεωρεί. Θεωρεί, γιατί δεν πήγαν. Θεωρώ επίσης, γράφει, ότι μας λείπει μία αλλαγή του Λέοβατς. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιαννούλης είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Μάτος, ο Γιαννούλης, ο Τζαβέλας. Ο Κολοβέσης. Εντάξει. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τα εισιτήρια. Δεν διαφωνώ με πωλήσεις, γράφει ο φίλος. Αν όμως πας για πρωτάθλημα, κρατάς και τον Λούκας και τον Μακ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πουλήσαμε τον καλύτερο παίκτη και πήραμε παίκτες στοιχήματα. Πώς τώρα δείχνουν καλά στοιχεία. Τον καλύτερο παίκτη πούλησε τον Μακ και πήρε παίκτες στοιχήματα. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι η χρονιά του Μακ σε επίπεδο σκοραρίσματος είναι πολύ συγκυριακή, να ξέρετε. Δεν το πιάσει αυτό το νούμερο ποτέ ξανά. Ναι. Ο Μακ θα είναι πάντα από τα 25 του που είναι σήμερα μέχρι τα 35 του. Παίκτης των 5 με 8 γκολ τη σεζόν δεν θα πάει παραπάνω. Να ξέρετε. Ο φίλος, όποιος ακόμα ακούει και πιστεύει τον αποτυχημένο προπονητή που έκατσε σε πορτογαλικό πάσαλο, ονόματι Σάντος, δεν είναι καθυστερή. Εντάξει. Άντε ρε παιδιά, γράφει ο φίλος ο Κορινός. Μισό λεπτό. Έκανα μια παρατήρηση η οποία έχει και βάση, αν διαβάσετε την κριτική. Εγώ ξέρω τι δεν δέχομαι. Να μας ρίχνετε δόλο. Μπορεί να έγινε λάθος. Εγώ το παραδέχτηκα. Δικό μου λάθος είναι γιατί το έδωσα τηλεφωνικά. Εντάξει, και μπορεί να μην έδωσε μεγάλη έμφαση στα καλά στοιχεία. Τον δόλο δεν αντέχω. Πού ρε, εσείς σας δείξαμε ότι έχουμε δόλο. Για τον Γκρέσο, πάντως, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι με την Τβέντε που είναι μικρομεσαία στην Ολλανδία, σχετικά αδύναμη, που λίγα πράγματα μπορεί να δει σε ένα αμυντικό. Αλλά κάθε μέρα βλέποντας την προπόνηση έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα ότι είναι ο γρήγορος, ο ψαχνοπάοκ, έχει θέμα στο τζαρτζάρισμα, στο δυναμικό παιχνίδι. Δεν πάει βγει πρώτο στην μπάλα με τίποτα. Θα δούμε. Έχουμε τελευταία γραμμή. Ωραία, να πάμε τελευταία γραμμή και να πάμε και στην κλήρωση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση λίγο. Ο Τζαβέλας και ο Κάτσα θα μείνουν αυτοί? Ο Τζαβέλας έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, προχωράει και θα παίξει αυτόν τον χρόνο. Για τον Κάτσα ακούσαμε και τον Μίχελ ότι ψάχνουν ομάδα, ψάχνουν πρόταση. Δηλαδή ότι είναι πιο κοντά στη σκέψη να φύγει. Αλλά δεν βρήκαν. Για τον Τζαβέλα πάντως τον ενημέρωσε ότι θέλει να ανανεώσει. Αυτό έγινε πάλι. Θα πάρουν παίκτες αν φύγουν αυτοί? Έτσι, έτσι είπε ότι αν θα φύγει παίκτες θα πάρουν μάλλον. Έτσι. Μάλιστα, είπε. Ναι, έτσι είπε. Ωραία. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ένας φίλος ακόμη πάλι λέει και το απαντάει ο Γρηγόρης. Η φανέλα, παιδιά, σήμερα δεν βγαίνει. Ναι, σήμερα βγαίνει το μεσημέρι. Στις 3, έτσι. Ναι, ναι. Ο Μπάμπης λέει, ρε παιδιά, πότε είναι το παιχνίδι με το Λεβεδιακό? Έχουμε ακριβή ημερομηνία? Δεν έχουμε, δεν έχουν βγάλει. 20-21. Αυτό το διήμερο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ παίζει Ευρώπη εκείνη Τετάρτη-Πέμπτη πριν τις 20, ανάλογα το πρώτο ποια διοργάνωση. Ναι. Μάλλον Κυριακή θα παίξει, ξέρω. Και παίζει παιχνίδι και μετά είναι ο επαναληπτικός. Και είναι αρκετά τα μάτς χωρίς τη θύρα 4, έτσι. Με κλεισί τη θύρα 4. Σαν να μιλάμε για πόντα είναι. Ναι, ξαναλέμε, δεν είναι μια θύρα. Είναι η θύρα 4, με ό,τι αυτό σημαίνει, και 9.000 θέσεις. 9.000, δεν είναι 3 και 4. Όπως τη λεωφόρο, ξέρω πώς είναι η 13. Αν θες και την άποψή μου, έχει καλό πρόγραμμα, βατό πρόγραμμα τις πρώτες αγωνιστικές. Μέχρι και μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό, παίζει στην έδρα του με την ΑΕΚ. Ναι, το πρόγραμμα όπως βγήκε είναι φυσιολογικό, είναι λογικό. Στρωτό. Σχετικά απλωμένα, σχετικά. Τα μεγάλα μάτς, χωρίς να είναι όλα στον ίδιο γύρο μέσα ή έξω, όπως τα έχει ο Ολυμπιακός για παράδειγμα. Το πρόγραμμα είναι λογικό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξεκινάει μέσα στην Λιβαδιά και μετά έχει δύο μάτς εντός. Εντάξει. Αυτό ρε παιδιά, μια έκκληση. Επειδή παίζουμε πρώτη δευτερή αγωνιστική με Πλατανιά στα Χανιά, στην κανονική περίοδο, αν γίνεται να αλλάξει και τελευταία αγωνιστική η έδρα Κέρκυρας ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική, να γίνει ΠΑΟΚ Κέρκυρα και να πάμε Κέρκυρα καπάκι μετά. Από τον Πλατανιά. Εντάξει, να γίνουν οι διακοπές εκεί λίγο, το πρώτο στάδιο των επόμενων διακοπών. Ένα απλό αίτημα νομίζω είναι έγκαιρο. Έγκαιρο. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν σας κάνει κάτι. Δεν είναι, δηλαδή, είναι ντροπή το να πιστεύετε ότι. Ναι. Να κάνουμε μια σελίδα. Να αλλάξει η έδρα. Ναι, του... να πάμε μια Χανιά. Πάω Κέρκυρα. Και από εκεί να μην κουραζόμαστε. Κάτσουμε 5 μερούλες εκεί και καπάκι Κέρκυρα, άλλες 5. Έτσι κι αλλιώς είναι. Ναι. Οι πτήσεις είναι τσάρτερ. Όχι. Α, στον Πάοκ. Από Χανιά και να πάμε εμείς. Ναι.
τι άνθρωπος είναι, ρε. Ναι. Δεν θέλει να χρεώσει τον ΠΑΟΚ. Προτιμά να μείνει άλλες 5 μέρες εκεί και να πάει κατευθείαν Κέρκυρα. Ναι. Κλείνουμε. Ναι. 5 νούμερα, Χρήστο, από το 1 μέχρι το 37 για τα εισιτήρια και τους φίλους που διεκδικούν παρουσία στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης για πρώτη φορά φέτος. 6, 15, 22, 29, 33. Του Κλάους. Λοιπόν, να διαβάσω και αυτό το φοβερό που το έχουν ποστάρει όλοι μέχρι να βρεις εσύ τα ονόματα. Είναι οι Μάντολες, όπως είναι ο τείχος έχει τη δική του εστερία, ξέρω εγώ κλπ. Είναι και το Μάντολες, που είναι ένας ωραίος τείχος και γράφει ο καθένας την άποψή του. Και λέει το εξής. Κάτσε να δούμε θα ανοίξει. Τέλος πάντων, περιφραστικά. Παλεύουν η Google, η Apple και η Tesla ποιος θα βγάλει πρώτο σε αυτοκίνητο χωρίς οδηγό. Και έρχεται η ελληνική δικαιοσύνη και βγάζει τον ουρένα. Αυτά και έχει και δήλωση του υπεύθυνου επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, τη δημοσιεύει και το ΠΑΟΚ 24 πριν από λίγο, σχετικά με αυτό το θέμα και σχετικά και με μια άλλη είδηση που βγήκε πριν από λίγες μέρες, νομίζω, για μια καθαρίστρια, για μια χρήστρια ναρκωτικών που καταδικάστηκε σε ισόβια για 12 γραμμάρια ηρωίνης. Ισόβια. Ναι, ναι, η καθαρίστρια. Αλλά αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν η ίδια που τα κουβαλούσε. Ενώ τις δύο τόνους δεν αποδείχθηκε ποιος κουβαλούσε. Τι να βάλουμε αφού ο κόσμος στη φυλακή. Πέθανε να εξεφτάσει την πορεία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά από εμάς, αυτά από τη Ρέμβη, το κορυφαίο μαγαζί ανατολικά. Για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε ώρα, για φαγητό, για καφέ, για ποτό, ιδανικές συνθήκες, ιδανικό σέρβις. Από εδώ και πέρα θα τονίζω συνέχεια το ιδανικό σέρβις. Μετράει πάρα πολύ, το καταλαβαίνεις όταν δεν το έχεις. Ναι, ναι. Κάτι που θεωρείς αυτονόητο, όταν δεν το έχεις, το καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Για όλες τις ώρες, στη Ρέμβη και σήμερα με ένα κοκτέιλ, άλλο ένα δώρο. Κλείσαμε. Τώρα τι δεν έχουμε πει, πολλά δεν έχουμε πει. Εδώ θα είμαστε και τις επόμενες ώρες. Εδώ θα είμαστε και αύριο κανονικά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.